Θα και ο κύριος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τους εκπροσώπους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας στην Επιτροπή μας. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι απόψεις που κατατέθηκαν κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως συμμερίζομαι και πάλι τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν όσον αφορά την ουσία του διαλόγου. Ο χρόνος θα δείξει αν επιβεβαιωθούν αυτές οι επιφυλάξεις, όπως έχω ξαναπεί, ότι ο διάλογος αυτός είναι προσχηματικός, αποσχηματικός, αποσπασματικός ή γίνεται απλά και μόνο προκειμένου να προσφέρει άλοθη σε προηλυμένες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, εμείς προσερχόμαστε με καλή διάθεση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, γιατί πιστεύουμε ότι η δημόσια παιδεία, η δωρεάν παιδεία, είναι ένα όχημα κοινωνικής κινητικότητας. Η δημόσια παιδεία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά φτωχών οικογενειών, σε παιδιά που προέρχονται από αδύναμα οικονομικά, κοινωνικά στρώματα, να έχουν ευκαιρίες καλύτερης ζωής. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προασπίσουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες σκέψεις και προβληματισμοί. Θα υποβάλω συγκεκριμένα ερωτήματα, ευελπιστώντας να φωτιστούν περισσότερο οπτικές που όλοι εδώ μέσα βλέπουμε τα ζητήματα της παιδείας. Το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει με τον τρόπο εισαγωγής στα ΕΗ και ΤΕΗ. Αν θα πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις, μια διαδικασία επιλογής των φοιτητών ή θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να εγγράφονται όλοι όσοι επιθυμούν στα πανεπιστήμια και τι συνέπειες θα είχε μια τέτοια εξέλιξη, ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων. Το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να θέσω έχει να κάνει με την κατάργηση της βάσης του 10 και αν πιστεύετε ότι η κατάργηση της βάσης του 10 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε στην αναβάθμιση των ΑΕΗ και ΤΕΗ. Σημείωσα με ενδιαφέρον νωρίτερα το ζήτημα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των ΤΕΗ όσον αφορά την αρνητική αναλογία που υπάρχει ανάμεσα στους εισακταίους και τους πτυχιούχους. Μήπως η κατάργηση της βάσης συνέβαλε και αυτή προς αυτή την εξέλιξη. Το τρίτο που ήθελα να ρωτήσω αφορά το άρθρο 16 και του συντάγματος και την αθεώρηση που τόσο μας έχει ταλανίσει στο παρελθόν του συγκεκριμένου αυτού άρθρου. Εάν πιστεύετε ότι η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα συμβάλλει στην ευγενή άμυλα με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το τέταρτο ερώτημα έχει να κάνει βεβαίως με την εφαρμογή του νόμου 4.009, τον περιβόητο νόμο Διαμαντοπούλου. Θα ήθελα να ρωτήσω με βάση την εμπειρία από την πενταετία που πέρασε από την ψήφιση του νόμου, τι πιστεύετε, πέτυχε τους στόχους του ή χρειάζονται αλλαγές, διορθώσεις και ποιες. Το πέμπτο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει με τη δημιουργία αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για αλλοδαπούς φοιτητές σε ελληνικά ΑΕΗ. Όπως ξέρετε, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνεται αυτή η δυνατότητα ώστε τα πανεπιστήμια να διεθνοποιηθούν και να αποκτήσουν έσοδα από τα δίδακτρα των φοιτητών εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εάν συμφωνείτε, τα ΕΕ να προσφέρουν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Έκτον, όσον αφορά τις εκλογές και την εξέλιξη των καθηγητών στα ΕΗ και ΤΕΗ. Αν πιστεύετε ότι τα διεθνή εκλεκτορικά σώματα και η αξιολόγηση συνέβαλαν στη διεθνοποίηση των ΑΕΗ και όθησαν το επιστημονικό προσωπικό στην εξωστρέφεια και τις συνεργασίες. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Το έβδομο ερώτημα έχει να κάνει με τα πτυχιακά προγράμματα, με αφορμή και το θόρυβο που έγινε, με όσα είδανε το φως της δημοσιότητας για την πρόθεση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την επαμοιβή διδασκαλία καθηγητών σε αυτά. Ποια η γνώμη σας επ' αυτού και επίσης ποια η γνώμη σας για τα δίδακτρα που έχουν καθιερώσει ορισμένα ΑΕΗ για τα μεταπτυχιακά. Όγδον, άκουσα τις ενστάσεις που διατυπώσατε όσον αφορά
την χρηματοδότηση των ΑΕΗ και ΤΕΗ την περίοδο της κρίσης. Ζούμε πια παρήλθε η περίοδος των παχαίων αγελάδων. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι δαπάνες για την παιδεία έχουν πέσει δραματικά. Τι άλλους τρόπους ενίσχυσης των οικονομικών των ιδρυμάτων σκέπτεστε? Και ως υποερώτημα, αν είστε ικανοποιημένοι από την έως τώρα αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΗ? Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με το τελευταίο ερώτημα και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Εάν πιστεύετε ότι επιβάλλεται χωροταξική ανακατανομή των ΑΕΗ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαρακόπουλε. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζουμε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής του Σπριτάνης, του Πρόεδρου των ΤΕΗ, την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, την ΠΟΣΔΕΠ και την ΟΣΕΠ Παύλα ΤΕΗ. Τους ευχαριστούμε καταρχάς για όσα έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα στην εκπαίδευση και εξακολουθούν να προσφέρουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες στα παιδιά μας και ιδιαίτερα στο δύσκολο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε, επιθυμήσατε για τη συγκλονιστική συνέπεια της στάσης μας. Η συνέπεια στάσης, λόγων και πράξεων είναι έννοιες που δυστυχώς έχουν διαγραφεί από το λεξιλόγιο της κυβέρνησης. Εμείς θα επιμείνουμε ωστόσο στη στάση μας, όχι δογματικά και συγκρουσιακά, προσδοκώντας μικροκομματικά ωφέλη. Ο χώρος άλλωστε δεν προσφέρει για τέτοιου είδους μικροπολιτικές. Επιδιώκουμε ωστόσο, έστω και την τελευταία στιγμή, να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα και την αξιοπιστία του διαλόγου. Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε διάλογο και με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου να έχουμε ανατρέψει σχεδόν τα πάντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Είναι δυνατόν να κάνουμε διάλογο και να μην έχουμε θέσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές και τη χρηματοδότησή τους? Είναι δυνατόν να κάνουμε διάλογο για την έρευνα και ταυτόχρονα να νομοθετούμε για την έρευνα? Είναι δυνατόν να κάνουμε διάλογο για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να νομοθετούμε και να επιλέγουμε στελέχη με διαδικασίες για τις οποίες βοά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα? Στην προσπάθειά μας, βέβαια, ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, έχουμε συναντήσει πολλούς από τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης και ακόμα και αυτούς που δεν έχουν κληθεί, προκειμένου να καταγράψουμε τις απόψεις τους και να δώσουμε τον κοινοβουλευτικό αγώνα, προκειμένου να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων. Ωστόσο, θα θέλαμε να ακούσουμε την εκτίμηση των Πριτάνιων για τα συμβούλια διοίκησης, την εκτίμησή τους για την οργάνωση και τη στήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών και τον τρόπο εκλογής των Πριτάνιων. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το αντικείμενο λειτουργίας των τμήματων θα πρέπει να στοχεύει στην καινοτομία και στην εφαρμοσμένη έρευνα, στις σύγχρονες ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, υπηρετώντας την αποκέντρωση και την ενίσχυση των περιφερειακών τμήματων, σχολών και ιδιαίτερα των πανεπιστημίων μας, εν γέννη, αναδεικνύοντας βέβαια και τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές αγορές της οικονομίας. Εδώ θα ήθελα, ωστόσο, να βάλω και ένα άλλο ζήτημα, γιατί θεωρώ ότι το ζητούμενο για όλους μας είναι η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την ανάπτυξη. Διότι αν αυτό συμβεί, θα αποτελέσει και πυλώνα αυτοχρηματοδότησης. Εδώ θα ήθελα τη γνώμη των Πριτάνιων και των Προέδρων και πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά τη γνώμη τους. Παραδείγματος χάρη, το Τμήμα Ιχθυοκαλλιέργειας Μεσολογγίου, αν είχε την οριζόντια διασύνδεση με την έρευνα και την παραγωγή, θα αποτελούσε αφενός πυλώνα ανάπτυξη για την παραγωγή και θα πρόσφερε συνάμα αυτοχρηματοδότηση στο Ίδρυμα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πώς μπορεί σήμερα, κατά τη γνώμη των αγαπητών και σεβαστών προσκεκλημένων, τα ερευνητικά κέντρα να ξεφύγουν της εσωστρέφειας από την οποία μαστίζονται, γιατί βλέπουμε καλούς ερευνητές, πολλούς ερευνητές να φεύγουν από τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντόπουλε, και για τις ερωτήσεις σας σήμερα. Και θα πάμε στον κύριο Δελή από το ΚΚΕ. Ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή
τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα και νομίζω ότι δεν θα αδικήσω κανέναν αν ισχυριστώ ότι στον έναν ή στον άλλο βαθμό, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εντάσσονταν και απηχούσαν την κυρίαρχη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις γύρω από το ζήτημα της εκπαίδευσης και πιο ειδικά γύρω από το ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μου γεννήθηκαν αρκετά ερωτήματα φυσικά, αλλά νομίζω ότι τα ερωτήματα τέτοιου τύπου τίθενται στο ίδιο το κίνημα, όπου και δίνονται οι ανάλογες απαντήσεις με τις διαδικασίες που εκείνο έχει. Θα θέσω όμως κάποια γενικότερα ερωτήματα γύρω από τα ζητήματα που συζητάμε. Πριν όμως μιλήσω για αυτά, παίρνω το έναυσμα από την τοποθέτηση του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Γαβρόγλου, που παρουσίασε ως θετικό γεγονός το ότι η συζήτηση πια με τον ΟΣΑ θα γίνει πάνω σε νέα δεδομένα. Πιθανά, δεν το αμφισβητούμε. Οι θέσεις όμως του ΟΣΑ δεν αλλάζουν, είναι συγκεκριμένες. Τα εργαλεία του και οι εργαλειοθήκες του και οι στόχοι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Συνεπώς, είτε αλλάξεις είτε όχι αυτή τη βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα γίνει η συζήτηση, το αποτέλεσμα θα σε οδηγήσει ενδεχομένως από άλλη μεριά στο ίδιο σημείο. Πρέπει να κάνουμε θαρώ μια βασική παραδοχή γύρω από τα ζητήματα της εκπαίδευσης και πιο ειδικά της τριτοβάθμιας. Είναι νομίζω το αποτέλεσμα, αυτό που ζούμε σήμερα δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα πολιτικών, διαχρονικά πολιτικών, έτσι όπως εφαρμόστηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στη βάση πια μιας ενιαίας στρατηγικής, ιδιαίτερα μετά την Πολόνια, για την περιβόητη σύνοδο μιλάω, το 1999 νομίζω, όπου αυτή η στρατηγική παίρνει πιο διακριτά χαρακτηριστικά. Και φυσικά αυτή η στρατηγική συνεχίζεται σήμερα και από τη σημερινή κυβέρνηση. Και πραγματικά μου γεννήθηκε μια απορία ακούγοντας ένα συνάδελφο εδώ, νομίζω από την ΠΟΣΔΕΠ, να ζητά από την κυβέρνηση να καταθέσει τις δικές της απόψεις γύρω από τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι είναι κατατεθειμένες, είναι εγγεγραμμένες με πολύ καθαρό τρόπο και για πρώτη φορά στο τρίτο μνημόνιο, όπου δίνονται οι κατευθύνσεις και όπου βεβαίως αυτό είναι δεσμευτικό, σύμφωνα με τις υπογραφές, για την εφαρμογή όλων αυτών των προβλέψεων και των κατευθύνσεων. Να αναφέρω ορισμένες που νομίζω ότι αποδεικνύουν και το χαρακτήρα της πολιτικής στην εκπαίδευση και σε σχέση με τον ΟΣΑ και σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εξυγχρονισμός σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, δηλαδή η σύνδεση της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων με τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια πάντα της αγοράς, η εισαγωγή διδάκτρων στα προπτυχιακά, γιατί στα μεταπτυχιακά νομίζω ότι έχει γενικευτεί το φαινόμενο πια και ψάχνεις να βρεις μεταπτυχιακό το οποίο δεν πληρώνεται. Ανοίχτηκε, τέθηκε μάλλον και ένα ζήτημα σχετικά με την χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα πρόβλημα που αφορά βέβαια και τις υπόλοιπες βαθμίδες. Φυσικά, είναι οξύτατο αυτό το πρόβλημα, δείχνει το ταξικό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής, γιατί δείτε, σε τέτοιες στιγμές κρίσης, το σύστημα, για το καπιταλιστικό μιλάω βέβαια, μπορεί να βρίσκει χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και των σχολείων, όχι μόνο δεν βρίσκει, αλλά πάει και παίρνει και από τα ταμεία τους. Για θυμάστε αυτό που έγινε την περασμένη άνοιξη. Δεσμεύει τα χρήματά τους δηλαδή ώστε να αποπληρωθούν οι δόσεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ερώτημα που θέλω να κάνω και είναι και θεμελιακό κατά τη γνώμη μας είναι, ωραία, πανεπιστήμιο, έρευνα να αναπτυχθεί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι για ποιον. Για ποιον θα γίνεται αυτή η έρευνα. Για ποιον θα υπάρχει η πανεπιστημιακή γνώση, θα μεταδίδεται και θα παράγεται.
Η απάντηση που δίνεται βέβαια σε αυτή τη σημερινή κοινωνία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω μόνο ένα λεπτό. Μόνο ένα. Είναι για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και σταδιακά, επειδή λοιπόν το Πανεπιστήμιο θα λειτουργεί όλο και περισσότερο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και εννοώ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και όχι βέβαια για τα ψηλικά τζίδικα, γι' αυτό και μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο το ίδιο και σε επιχειρήσει. Και εργαλείο για να οδηγηθεί σε αυτήν την επιχειρηματική λειτουργία είναι και η υποχρηματοδότηση, η οποία δεν μπορεί να μόνο να ερμηνευτεί ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Φυσικά και μας ενδιαφέρει, το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ως κόμμα, η μετάδοση και η παραγωγή της επιστημονικής γνώσης, πολύ περισσότερο όταν είμαστε ένα κόμμα που τις θέσεις του και τις προτάσεις του τις υποβάλλει σε αυστηρό επιστημονικό έλεγχο. Μόνο που πρέπει η επιστημονικότητα και πάντα έχει, πρέπει να έχει και το ανάλογο πρόσημο. Κλείνοντας, για να μην σας κουράζω, θέλουμε να βάλουμε ένα ζήτημα το οποίο το θεωρούμε πολύ σοβαρό και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πού οδηγούνται τα πανεπιστήμια. Χθες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρξε απόπειρα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διείσδυσης εκτός από τις επιχειρήσεις μέσα στο Πανεπιστήμιο και του ΝΑΤΟ, όπου θα γινόταν ένα μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου το ΝΑΤΟ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο να επιμορφώσει Έλληνες φοιτητές. Αλήθεια, γιατί? Εκτός και αν έχουμε αντίθετη άποψη για το ΝΑΤΟ, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένη και νομίζω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το καταγγείλαμε, προς το παρόν σταμάτησε, αλλά δείχνει την κατεύθυνση στην οποία οδηγείται το ελληνικό πανεπιστήμιο και το σύνολο της ελληνικής εκπαίδευσης. Γιατί τελικά, και λέω την τελευταία μου φράση κύριε Πρόεδρε, τελικά το πανεπιστήμιο, το σχολείο είναι κοινωνικοί θεσμοί οι οποίοι τα αποτελέσματα της δράσης τους θα πρέπει να τα ανταποδίδουν στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Δελή. Μία μικρή διόρθωση σε κάτι που είπατε. Εγώ διάβασα τη δήλωση του Υπουργού για το θέμα του ΟΣΑ και πρόσθεσα και τη δική μου θετική εκτίμηση για αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Χαρακόπουλε. Επειδή αναφερθήκατε στον ΟΣΑ, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, γιατί μπαίνω στον πειρασμό, όπως ξέρετε, παραιτήθηκα από υπουργός για τον ΟΣΑ και για τη λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, όταν τότε αξιώναν την επιμήκυση της διάρκειας ζωής του γάλακτος στις 5 σε 11 ημέρες. Και με τη δική μου παραίτηση περιορίστηκε σε 7 ημέρες. Όταν λοιπόν άλλαξε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Ολομέλειας είπε ότι αυτές δεν ήταν αξιώσεις του ΟΣΑ και μάλιστα την χαρακτήρισε εργαλειοθήκη Χατζηδάκη και ότι θα επανέλθει στις 5 ημέρες. Με το τρίτο μνημόνιο, όχι στις 5 ημέρες δεν πήγε, αλλά δεν μείναμε και στις 7, ούτε καν στις 11 που αρχικά αξιώναν. Αλλά έχουμε μια πλήρη απελευθέρωση αορίστου διάρκεια στο γάλα, μπορεί να είναι πια, με βάση τις επιθυμίες της γαλακτοβιομηχανίας. Κρατώ μικρό καλάθι λοιπόν για τις δεσμεύσεις του Υπουργού όσον αφορά τον ΟΣΑ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, να είναι σαφές. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ως προς τον ΟΣΑ στις δηλώσεις του Υπουργού. Αυτό που υπάρχει είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη ως προς τα πορίσματα του 2011 και μια ενδεχόμενη επανασυζήτηση αυτών των δεσμεύσεων. Ορίστε. Εδώ θα είμαστε κύριε Χαρακόπουλε. Το ελπίζω κι εγώ, ναι. Το ελπίζω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαυροτάς από το ποτάμι. 5 λεπτά κι εγώ, έτσι. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας που ήρθαν εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για το χώρο αυτό, τον πολύ σοβαρό χώρο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εισήγησή μου με κάποια βασικά σημεία που πιστεύει το ποτάμι για το χώρο και συνέχεια κάποιες ερωτήσεις. Γενικά στο ποτάμι πιστεύουμε σε ιδρύματα τα οποία είναι αυτοτελή, εξωστρεφή και διασυνδεδεμένα με την παραγωγή. Και θα ήταν σκόπιμο, κατά τη γνώμη, σαν ας το πούμε εθνική πολιτική, πανεπιστημιακή πολιτική, αν θέλετε, να βάλουμε και κάποιους στόχους για την ανώτατη εκπαίδευση. Και εμείς έχουμε πει ότι θα θέλαμε ένας τέτοιος εφικτός στόχος θα ήταν να έχουμε 6 πανεπιστήμια μέσα στα 400 πρώτα, σύμφωνα με το Times Higher Education Ranking, δηλαδή την κατάταξη της Times, που είναι από τις πιο έγκυρες. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε μόνο ένα στα 400 και άλλα 7 στις θέσεις από 400 έως 800.
Βάζοντας και ποσοτικοποιώντας κάποιους τέτοιους στόχους, μπορούμε να δούμε προς τα πού και τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε προκειμένου να τους πετύχουμε, και αυτό θα μας βοηθήσει στις πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουμε. Η αυτοτέλεια των πανεπιστημίων εμείς τη θεωρούμε πολύ σημαντική, όπως επίσης και τον ΤΕΙ, γιατί θεωρούμε ότι τα τμήματα θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο ακόμα και στον αριθμό των εισακτέων και των εξεταζόμενων μαθημάτων στις εισαγωγικές, αλλά και των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων στις εισαγωγικές αυτές, ώστε να ξέρουν ποια είναι ουσιαστικά η εντός εισαγωγικών πρώτη ύλη που μπαίνει μέσα στο σύστημα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε αντίθετα ένα πολύ υπουργοκεντρικό σύστημα που καθορίζει ακόμα και με ποινική το πότε και αν θα γίνουν πτυχιακές εξετάσεις. Θεωρούμε ότι μία από τις βασικότερες παθογένειες ανώτερης εκπαίδευσης είναι ο κομματισμός. Έχω ακούσει την αναπληρώτρια υπουργό να μιλάει πολλές φορές για εκδημοκρατισμό, τον οποίο εμείς δεν τον ταυτίζουμε σε καμία περίπτωση με τον κομματισμό. Πρέπει να πάψουν τα πανεπιστήμια να είναι φέουδα των κομμάτων και των δυναμικών μειοψηφιών. Τα πανεπιστημιακά και τα κομματικά συμφέροντα δεν συγκλίνουν και η πρότασή μας εδώ είναι σαφής. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα συλλογικά όργανα και όχι εκπρόσωποι από τις παρατάξεις σε ό,τι αφορά τους φοιτητές. Ακόμα και τις φοιτητικές εκλογές, δηλαδή, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι παραταξιακά. Σε ό,τι αφορά τώρα κάποια επιπλέον πράγματα για το Πανεπιστήμιο, πρέπει να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων με την νόμιμη σύνθεσή τους, κάτι στο οποίο έχει δεινοπαθήσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στις διαδικασίες λήψης απόφασης. Η πανεπιστημιακή περιουσία να αξιοποιηθεί με επαγγελματική διαχείριση. Είπαμε ότι τα κρατικά χρήματα θα τελειώσουν. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εξέβρεση νέων πόρων. Τέλος, η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που χρειάζεται αναθεώρηση του άρθρου 16 για να επιτευχθεί, είναι κάτι που το υποστηρίζουμε. Πρέπει να τα ελέγξουμε αυστηρά, αλλά όχι να τα απαγορεύουμε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι μπορούν να ελεγχθούν. Έχουμε την αρχή διασφάλισης ποιότητας ανώτερης εκπαίδευσης. Πρέπει να μπει και ένα τέλος στο θολό τοπίο το οποίο κυριαρχεί σήμερα με τα κολέγια, όπως επίσης και να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και να αντιστρέψουμε έστω και σε μικρότερο βαθμό το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων προς το εξωτερικό, για το οποίο δεν έχουμε κάνει και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Σε σχέση με τα ΤΕΙ, θα πρέπει να δούμε τον ρόλο τους μέσα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Κάποια τμήματα ΤΕΙ ίσως να είναι και σε καλύτερο επίπεδο από πανεπιστημιακά και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν μια οριζόντια αντιμετώπιση, όλα καλά ή όλα κακά. Πρέπει να τα εξετάζουμε και να τα αξιολογούμε και στη συνέχεια να προχωρούμε σε αποφάσεις. Και μάλιστα εμείς θα βλέπαμε και αποφάσεις στα πλαίσια του Αθηνά 2 συγχωνεύσεις όχι μόνο και πανεπιστημιακών τμήματων, αλλά και πανεπιστημιακών με ΤΕΙ σε κάποιες περιπτώσεις ομοειδών αντικειμένων. Για τα ερευνητικά κέντρα, ναι, στον ενίο χώρο, ανώτατη της εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι όμως διαφορετικός ο ρόλος ΑΕΗ και ερευνητικών κέντρων. Τα ΑΕΗ έχουν και το ρόλο της μετάδοσης της γνώσης και όχι μόνο την παραγωγή της νέας γνώσης, όπως επίσης τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Τέλος, θα ήθελα να προχωρήσω στις ερωτήσεις. Σε σχέση με τους εκπροσώπους από τη Σύνοδο Πριτάνεων, μία πρώτη ερώτηση είναι ποια νομίζω ότι πρέπει να είναι η συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση. Σχήματα όπως η ανοιχτή σύγκλιτος από την εμπειρία σας μπορεί να είναι ένα λειτουργικό όργανο. Δεύτερη ερώτηση στη Σύνοδο Πριτάνων, τα κρατικά χρήματα στερεύουν. Τι σκέφτεστε για νέες πηγές χρηματοδότησης? Τι σκέφτεστε για μέτρα περιορισμού της αφυσοκόλλησης και γενικότερα της καθαριότητας, της ασφάλειας, της εκμετάλλευσης των χώρων στα πανεπιστήμια προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας? Και τέλος, δύο ακόμα ερωτήσεις για την Σύνοδο των Πριτάνεων, τους εκπροσώπους. Η θέση σας απέναντι στον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και η θέση σας απέναντι στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Σε σχέση με την ΠΟΣΔΕΠ, η ερώτηση είχε να κάνει, όπως αυτή που ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος, σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις αμοιβές των καθηγητών. Ποια είναι η θέση σας, και όπως επίσης και για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις διάφορες διεργασίες λήψης αποφάσεων. Σε σχέση με τα ΤΕΙ, η ερώτηση έχει να κάνει με το θέμα των συγχωνεύσεων και ενός προγράμματος Αθηνά 2. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Σε σχέση τώρα με τα ερευνητικά κέντρα,
πώς κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να εκλέγονται διευθυντές κέντρων και Ινστιτούτων. Ακούσαμε την άποψη από τους ερευνητές. Ποια θα ήταν και η δική σας άποψη στο συγκεκριμένο? Ενώ πιο συγκεκριμένα για τους ερευνητές, βλέπουμε ότι στο υπόμνημά σας υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που είναι η άμεση και η δεύτερη μέσω εκπροσώπων. Εσείς ποια θα υποστηρίζατε? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρότα. Δεν υπάρχει πρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου εκ μέρους της Ένωσης Κεντρών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους της Ένωσης Κεντρών, γιατί είστε από τους φορείς που κρίνετε το μέλλον της Ελλάδας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία μπορεί να κρίνει το σύνολο των ειδικοτήτων στα ιδρύματα της τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε μερικά τμήματα ή να φύγουν ή να αναδιαμορφωθούν, ή γιατί τη σημερινή εποχή η αγορά εργασίας έχει τελείως διαφοροποιηθεί από τα παλιά προγράμματα. Νομίζουμε ότι υπάρχουν τώρα επαγγέλματα του μέλλοντος που πρέπει να οι ειδικότητες αυτές να αναδιαμορφωθούν ή και να δημιουργηθούν νέες. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα στους φοιτητές, νομίζω ότι πρέπει, εσείς το κρίνετε, για να ακολουθήσουν ένα πιο δημιουργικό δρόμο και να μην ακολουθούν αυτά που τους λένε οι γονείς, σπούδασε γιατρός, σπούδασε δικηγόρος κλπ. Μία ερώτηση, αν πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή, που να το ξανακοιτάξει το σύστημα. Επίσης, θεωρείτε ότι λόγω της κρίσης τα κίνητρα των φοιτητών που θέλουν να σπουδάσουν αλλά πλέον δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ασχολούνται με περιστασιακές εργασίες, παρακολουθούν με το ίδιο βαθμό τα μαθήματα του Πανεπιστημίου με τους άλλους οι οποίοι δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, και πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο, οπότε και αυτοί που έχουν οικονομικές δυσκολίες να μπορούν να είναι στην παρακολούθηση και στις εργασίες στον ίδιο βαθμό με τους άλλους φοιτητές που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Επίσης θέλω να ρωτήσω εάν τα ΑΕΗ και ΤΕΗ κάνουν προτάσεις, διότι οι καθηγητές έχουν ηλικιακά μεγαλώσει και τα συστήματα της τωρινής εκπαίδευσης έχουν πολύ διαφοροποιηθεί. Και αν ζητάτε από το Υπουργείο καινούριους καθηγητάς ή και βοηθούς και μπορεί να σας καλύψει χρηματικά αυτό το θέμα που είναι μεγάλο πρόβλημα. Μια άλλη ερώτηση είναι... ως προς το μεταπτυχιακό. Τα μεταπτυχιακά, δυστυχώς, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να πληρωθούν. Δεν υπάρχει μεταπτυχιακό δωρεάν, εκτός από ένα μεταπτυχιακό που γνωρίζω, που είναι τα τεχνοοικονομικά συστήματα του Πολυτεχνείου, μεταξύ Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Πειραιά. Και αυτό πρέπει να δώσουν εξετάσεις οι φοιτητές για να μπορέσουν από 1.500 που δώσανε, παίρνουν 100. Λοιπόν, και αυτό επειδή είναι επιχορηγούμενο από εργοστάσια, βιομηχανίες. Τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά δεν έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακό, γιατί το λιγότερο μεταπτυχιακό είναι από 3.000 μέχρι 7.000. Το ίδιο μεταπτυχιακό στην Ολλανδία κοστίζει μόνο 1.200 ευρώ. Οπότε, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα τώρα στην εποχή της κρίσης, οι περισσότεροι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακό. Δεν θα επέλεγαν να φύγουν στο εξωτερικό να κάνουν το μεταπτυχιακό και να μείνουν και να παραμείνουν και να βρουν και αμέσως δουλειά? Αυτό με το θέμα το μεταπτυχιακό ρωτώ. Αν μπορείτε εσείς ως ειδικοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να μπορέσει να χρηματοδοτείτε είτε από το Υπουργείο είτε από τα Πανεπιστήμια. Δεν έχω καμιά άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά που είναι χωρίς δίδακτρα. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν πολλά. Υπάρχουν επίσης πολλά μεταπτυχιακά
Υπάρχουν επίσης πολλά μεταπτυχιακά που έχουν ένα συμβολικό, ένα αντίτιμο εγγραφής στο μεταπτυχιακό και υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε. Δεν θέλω να δημιουργηθεί αίσθηση ότι όλα είναι με τεράστια δίδακτρα. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τους βουλευτές να πάρουν το λόγο για ένα λεπτό αποκλειστικά για να θέσουν ερωτήσεις. Ο κύριος Μουμουλίδης θέλει να αρχίσει. Ναι, νομίζω όλοι θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ερωτήσεις. Της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, και εγώ ως πρόεδρος άλλης επιτροπής. Ένα λεπτό τώρα είναι πολύ λίγο. Δεν είναι πολλοί οι συνάδελφοι εδώ που θέλουν να μιλήσουν. Να μας δώσετε ένα εύλογο χρονικό. Κύριε Δουζινά, νομίζω ότι τελευταίος που δεν έχω ανοχή σε τέτοια πράγματα είμαι εγώ. Είναι προφανές ότι... Ευχαριστώ την κυρία Κεφαλίδου για το ότι συνενεί τουλάχιστον σε αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Μουμουλίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αφού οι ταχύτητες είναι μεγάλες στην εποχή μας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να καλωσορίσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η παιδεία σε μια φιλόδοξη. Με μια φιλόδοξη πολιτική, με έναν φιλόδοξο μακρόπνο σχεδιασμό, θα μπορούσε να αποτελέσει και σημαντικό πυλώνα ανάπτυξη. Δηλαδή, η Ελλάδα θα μπορούσε λόγω τη γεωπολιτική τη θέση, λόγω τη φυσική ομορφιά που διαθέτει, λόγω του πολιτισμού και τη ιστορία, θα μπορούσε να είναι και ένα κέντρο εκπαιδευτικό, ένα διεθνέ κέντρο εκπαιδευτικό. Θα μπορούσε αυτό, αν σχεδιάζαμε φιλόδοξα. Αν ομονοούσαμε και αν μπορούσαμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά σε αυτό που ονομάζεται μέλλον τη ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο και νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο για το μέλλον. Θα κάνω μια ερώτηση στους εκπροσώπους των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μετά την διαπίστωση που φαίνεται, το γνωρίζουμε όλοι από τα στατιστικά στοιχεία, ότι η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό εισακταίων και πτυχιούχων είναι σε πολλές περιπτώσεις αστρική. Φαντάζομαι ότι στην περίπτωση των τεχνολογικών ιδρυμάτων θα πρέπει μάλλον σε κάποιες περιπτώσεις να παρατηρείται και η μεγαλύτερη διαφορά. Η ερώτησή μου λοιπόν αφορά στο εξής. Πώς σχολιάζετε και τι προτείνετε για το γεγονός ότι τα τεχνολογικά ιδρύματα είναι διάσπαρτα με τρόπο άναρχο σχεδόν σε κάθε νομό χωρίς να έχει προηγηθεί καμία μελέτη βιωσιμότητας? Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορώ να φανταστώ μεταρρύθμιση η οποία δεν εμπεριέχει και την πραγματικότητα. Υπάρχουν σχολές λοιπόν οι οποίες είναι απαξιωμένες. Η κρίση έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό, διότι κανείς δεν θέλει να ξοδεύει σε περιόδους κρίσης προκειμένου να σπουδάσει το παιδί του σε μια σχολή η οποία στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτη. Θα ήθελα λοιπόν ένα σχόλιο ή μια θέση πάνω σε αυτό που πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε ως πραγματικότητα. Όλη αυτή η διάσπαρτη, η διάχυση των τεχνολογικών ιδρυμάτων σε κάθε πόλη, σε κάθε μικρή πόλη, που αποτελούσε μια πολιτική συσιτίου για τις τοπικές κοινωνίες και όχι μια εθνική πολιτική για την παιδεία, πώς το σχολιάζετε και τι θα προτείνατε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αφού από ό,τι φαίνεται η πραγματικότητα θα μας οδηγήσει στην αντιμετώπιση του? Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κεφαλίδου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου καλωσορίζω και εγώ τους εκπροσώπους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων στη χώρα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα αυτό που έθεσαν οι φορείς και το θέτουμε και εμείς από την αρχή του διαλόγου. Ο εθνικός αυτός διάλογος, για να είναι διάλογος, προϋποθέτει ότι οι δύο πλευρές καταθέτουν απόψεις, προτάσεις, συζητούν και καταλήγουν σε κάτι που είναι κοινά αποδεκτό ως σχέδιο. Εμείς λοιπόν σήμερα, από την κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί με αποκλειστικό στόχο να δώσει λύσεις στα προβλήματα, περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις της. Αυτό όμως δεν γίνεται. Ή δεν υπάρχουν λύσεις ή δεν τολμά να τις πει. Άρα το ερώτημα είναι, εάν οι προτάσεις που σήμερα κατατίθενται από τους φορείς θα υιοθετηθούν στο σύνολό τους. Γιατί αν μεν υιοθετηθούν, έχει καλώς, αν όχι, τότε λυπάμαι θα πω ότι ο διάλογος αυτός είναι προσχηματικός, αφού χωρίς να μπαίνει η πρόταση της κυβέρνησης στη διαδικασία και στη βάσανο του διαλόγου,
θα απορρίψει προτάσεις φορέων. Και αυτό, επιτρέψτε μου εντός πολλών εισαγωγικών να πω ότι είναι κοροϊδία και δεν νομίζω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα θα το ανεχτεί. Σήμερα άκουσα τους φορείς με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και μετά από την εμπειρία πραγματικά του νόμου πλαισίου της δικής μας κυβέρνησης, που είναι γνωστός ως νόμος Διαμαντοπούλου, να μην μιλούν για ανατροπή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία των πανεπιστημίων, των ΑΕΗ, των ερευνητικών ιδρυμάτων, διότι προφανώς κάθε νόμος πλαίσιο κρίνεται στην πορεία και προφανώς χρειάζονται βελτιώσεις που φαίνονται στην πορεία εφαρμογής του. Θέλω λοιπόν, εφόσον τα προβλήματα χρηματοδότησης είναι τόσο σημαντικά και μπαίνουν από όλους σας και είναι μεγάλη αγωνία, θέλω να μου απαντήσει, κυρία Υπουργός, θα συνεχίσει με περικοπές στους προϋπολογισμούς των ανώτατων ιδρυμάτων και αν ναι, αυτό κάποια στιγμή δεν σημαίνει ότι πρέπει να δούμε εναλλακτικές προτάσεις και ίσως, λέω εγώ, να κοιτάξουμε το θεριό στα μάτια και να μιλήσουμε για περιορισμό των αριθμών των πανεπιστημίων. Αυτό η κυβέρνηση περιμένει να το πούν οι Πριτάνεις. Και όταν έχουμε τέτοια τεράστια προβλήματα στους προϋπολογισμούς και στην καθημερινή λειτουργία των πανεπιστημίων, που δεν είναι μόνο θέματα καθαριότητας ή θέματα πετρελαίου θέρμανσης ή θέματα λειτουργικά καθημερινά, αλλά έχουν να κάνουν με την ίδια τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Έχουμε σταματήσει να παίρνουμε βιβλία στις βιβλιοθήκες μας. Έχουν σταματήσει οι συνδρομές ερευνητικών περιοδικών. Όλα αυτά πού οδηγούν? Οδηγούν σε απαξίωση. Και η απαξίωση αυτή κάποια στιγμή θα σημαίνει ότι θα αρχίσουν να κατρακυλούν τα πανεπιστήμια μας από την παγκόσμια και τη διεθνή κατάταξη, πράγμα που με πολύ κόπο χτίστηκε από όλους εσάς όλα αυτά τα χρόνια. Άκουσα για θέματα ενίσχυσης πρέπει προσωπικού σιγά, και σιγά, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα για θέματα ενίσχυσης προσωπικού και είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα και το brain drain, νέοι επιστήμονες φεύγουν. Και επίσης ακούω και τις εξαγγελίες του Υπουργείου που λέει ότι θα προκηρύξει θέσεις. Θα παρακαλούσα σεβασμό τόσο στους νέους επιστήμονες που ελπίζουν, όσο και στις διοικήσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν να οργανώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών με τόσο μεγάλες ελλείψεις. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι φέτος για το θέμα αυτό δεν έχει εγγραφεί ούτε ένα ευρώ στους προϋπολογισμούς των ιδρυμάτων. Και τέλος, η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με... Ένα λεπτό. Θα μας τα πείτε, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό είστε εδώ. Θα μας τα πείτε. Και τέλος, η τελευταία μου ερώτηση. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε όταν μιλάμε. Λίγο σεβασμός. Σας παρακαλώ. Και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι πώς πραγματικά νοείτε τον εθνικό διάλογο για την παιδεία, ακούγοντας πραγματικά την τελευταία ομιλήτρια, τους τελευταίους ομιλητές των ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι καταθέτουν σήμερα μια αγωνία, και όταν ξέρουν ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται νομοσχέδιο του κυρίου Φωτάκη για την έρευνα, το οποίο θα γίνει παράλληλα με τον εθνικό διάλογο. Έχει συνεκτιμηθεί η αγωνία των ερευνητικών ιδρυμάτων? Έχετε ήδη προαποφασίσει τι θα κάνετε στο χώρο της έρευνας? Άρα προς τι σήμερα η παρουσία των ερευνητικών ιδρυμάτων? Γίνεται να συνεχίζει ο διάλογος για την παιδεία, για την παιδεία, και εσείς να νομοθετείτε? Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να απαντήσω. Κυρία Βάκη, αμέσως τώρα έχετε το λόγο και με τον κύριο Ζουζίνας. Το έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει η νομοθετική διαδικασία όσο συνεχίζεται ο εθνικός διάλογος. Όχι, δεν θα κάνουμε συζήτηση επ' αυτού. Ούτε εσείς όμως, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να λογοκρίνετε τις ερωτήσεις μου. Δεν σας λογοκρίνω εγώ. Λογοκρίνετε δίνοντας απαντήσεις που είναι γνωστές. Λέω... Είναι γνωστές οι θέσεις σας. Όπως και οι δικές σας εξάλλου. Οπότε να μην μιλάμε καλύτερα. Κυρία Βάκη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για τις πολύ γόνιμες παρεμβάσεις τους. Και κυρία Κεφαλίδου, με συγχωρείτε, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο. Μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έχει απλώς το δικαίωμα, αλλά είναι και καθήκον της να νομοθετεί. Τα είχαμε πει και σε άλλη επιτροπή. Δεν αντιθετικές έννοιες εθνικός διάλογος και νομοθετικό έργο κυβέρνησης. Εκτός αν δεν έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα. Συγγνώμη, αυτό είναι η αλφαβήτα της δημοκρατίας. Δεύτερον, κάθε διάλογος, κάθε μορφή διαλόγου είναι, κάθε διάλογος είναι ευκταίος και ευπρόσδεκτος. Και ακόμα και εθνικοί διάλογοι με κακή εμπειρία στο παρελθόν
μπορεί να μην είναι προσχηματική. Πλην όμως εγώ θέλω να πω το εξής, ότι κανένας διάλογος δεν γίνεται σε κενό αίρος. Δεν γίνεται εν κενό. Και ο διάλογος για την παιδεία έχει και αυτό στα προαπαιτούμενά του. Τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι δύο. Είναι το θέμα των οικονομικών και το θέμα της δημοκρατίας στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος για οποιαδήποτε ένταση, νομίζω. 75% των δαπαδών για την παιδεία, τα είπαν και οι συνάδελφοι από την ΠΟΣΔΕΠ, έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, έχουμε προγράμματα σπουδών που καταραίουν. Έχουμε έναν πληθυσμό στο πανεπιστήμια, τους διδάσκοντες, να γυράσκει και να συνταξιοδοτείται. Υπάρχει πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Είναι ένα τεράστιο, μεγάλο, δύσκολο ερώτημα. Και δεύτερον, η ερώτησή μου είναι πώς, κρίνοντας και εξιδίων, γιατί και εγώ στο πανεπιστήμιο διδάσκω, είναι κατά πόσον προς όλους είναι, πώς αξιολογείται τη θεσμική λειτουργία αλλά και θέματα δημοκρατίας της εφαρμογής του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος κατά τη γνώμη μου διέλυσε το ελληνικό πανεπιστήμιο από όλες τις απόψεις, και θέλω να το εξειδικεύσω λίγο και να σας ρωτήσω πώς αξιολογείται και αν θα πρέπει να αλλάξουν συγκεκριμένα πράγματα, όπως πρώτον μεταφορά αρμοδιοτήτων που έγιναν από τον νόμο Διαμαντοπούλου από τα τμήματα σε ολιγομελείς κοσμητείες. Ο περιορισμός της εκπροσώπησης των τμήματων στη Σύγκλιτο, αν αυτό μπορεί να αλλάξει. Η πλήρης απαγόρευση συμμετοχής διοικητικού προσωπικού και φοιτητών στις εκλογές και στα συλλογικά όργανα. Και τέλος, ο τρόπος εκλογής μελών ΔΕΠ, ο οποίος γινότανε μέσα σε ένα κουβούκλιο από μια ολιγομελή ομάδα, καταστρατηγώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της διαβούλευσης που είχαμε συνηθίσει, οι οποίες είναι και συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, για τα δίδακτρα, επειδή έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, και ο διάλογος σχετικά, για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα δίδακτρα ή τις αμοιβές των διδασκόντων. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και απάδει και προς το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχουν όπου έχουν δίδακτρα και απλησίαστα πολλές φορές, και ότι τα δίδακτρα αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν όσο πηγαίνουν στην τσέπη των διδασκόντων. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Βάκη. Ο κύριος Δουζίνας έχει το λόγο. Όπως βλέπετε, δεν βάζω πια χρόνο, γιατί πέταξε, καταστρατηγείται. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά πράγματα που είπε στην αρχή ο κύριος Πετράκος, τα οποία βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ξεκινώντας λέγοντας ότι υπάρχει μια γενική μιζέρια στα ΜΜΕ γύρω από το Πανεπιστήμιο, και η οποία κατά μένα είναι τελείως λάθος. Μέσα και από τη δική μου εμπειρία 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου έχω κάνει κοσμήτωρας, αντιπρίτανης, αλλά επίσης και πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, πρέπει να πω, αρχίζοντας, ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι σε πολύ καλή κατάσταση μέσα στις συνθήκες και περιορισμούς τους οποίους ανέφεραν όλοι οι συνάδελφοι προηγουμένως, οικονομικούς και άλλης μορφής. Και θέλω να προχωρήσω σε μία πιθανόν ιδέα και ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Πετράκο σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκε για την γραφειοκρατία και τους περιορισμούς τους οποίους έχει το Πανεπιστήμιο, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου στο Λονδίνο εδώ και πολλά χρόνια. Αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου, η οποία υπάρχει και στο Σύνταγμα και συνεχώς αναφέρεται από διάφορους υπουργούς και άλλους πολιτικούς, για μένα σημαίνει ένα πράγμα κυρίως, και αυτό είναι οικονομική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν και αυτοδιοίκηση στα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, διδασκαλίας και έρευνας. Εάν δεν υπάρχει οικονομική αυτοδιοίκηση, εάν δηλαδή είναι αναγκασμένη η κυρία Υπουργός, η οποία νομίζω χοντρικά θα συμφωνούσε με αυτή την άποψη, να παίρνει αποφάσεις και να βγάζει ΦΕΚ για να γίνουν προαγωγές, για να γίνουν διορισμοί, εκλογές κτλ. Δεν πρόκειται να υπάρχει και δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Να σας δώσω λοιπόν και εκείνο να τελειώσω με αυτό, ένα παράδειγμα από το πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στο οικονομικό επίπεδο στη Μεγάλη Βρετανία, την οποία ξέρω καλά και έχω υπάρξει και μέλος της Επιτροπής. Υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που βρίσκεται μεταξύ της κυβέρνησης και των πανεπιστημίων. Η πλειοψηφία των μελών της είναι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων και η οποία κάθε χρόνο, όταν η κυβέρνηση αποφασίζει ποιο κονδύλιο θα πάει στην παιδεία, αυτό το κονδύλιο πηγαίνει σε αυτή την αρχή και βάσει
κριτηρίων που είναι γνωστά και σταθερά εκ των προτέρων, τα λεφτά πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Και μετά το Πανεπιστήμιο δικό μου, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και τα διάφορα κολέγια του, παίρνουν το ποσό το οποίο τους αναλογεί βάσει αυτής της κατανομής, διανομής που γίνεται με γνωστά κριτήρια, και μετά αποφασίζει εκείνο. Αν θέλει να κάνει νέα προγράμματα, αν θέλει να δώσει προαγωγές ή να διορίσει νέο κόσμο κτλ. Στο μέτρο που υπάρχουν οι λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν μπαίνω σε αυτό αυτή τη στιγμή. Εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, κάτι που να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, που θα επιτρέψει στους Πρίτανες, στα Πρετονικά Συμβούλια, στα Συμβούλια Ιδρύματος, από και αυτό μια κουβέντα, να μπορούν να κάνουν συνολικό προγραμματισμό του έργου τους, του ερευνητικού, του διδακτικού και βέβαια του προσωπικού τους, δεν νομίζω θα υπάρχει αυτοδιοίκηση. Θα χρησιμοποιείται απλώς σαν μια κουβέντα που κάθε υπουργός είναι υποχρεωμένος να την πει, αλλά στην πράξη δεν γίνεται. Αυτό είδα κάνοντας την αξιολόγηση του στο ΕΚΠΑ. Σε σχετικά και τελειώνω με τα Συμβούλια Ιδρύματος. Εγώ είμαι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος, του Κολεγίου Μπέρκλεϊ, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, του παλαιότερου Κολεγίου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το Συμβούλιο Ιδρύματος δεν έχει καμία δουλειά, δεν ανακατεύεται με θέματα ακαδημαϊκής πολιτικής, υποψηφίους για τις εκλογές κτλ. Αυτό που κάνει τρία πράγματα. Επιτηρούμε την οικονομική κατάσταση. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτοδιοίκηση, έχουμε μία ευθύνη να κοιτάμε ότι ο Πρίτανης, στο Πρετανικό Συμβούλιο και οι οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες κάνουν τη δουλειά τους καλά. Και δεν δημιουργούν χρέη παραπάνω από ό,τι θα ήταν παραδεκτό. Δεύτερον, εγγυάται την ακαδημαϊκή ελευθερία των συναδέλφων. Και τρίτον, είναι ένα σημείο επαφής με την κοινωνία. Αυτό το Συμβούλιο Ιδρύματος, αν μάλιστα μπούμε σε μια λογική πραγματικής αυτοδιοίκησης, που είναι οικονομική αυτοδιοίκηση, προφανώς είναι απαραίτητο. Και νομίζω θα είναι και πάρα πολύ καλό να υπάρχει. Αλλά δυστυχώς, ο νόμος Διαμαντοπούλου, και αυτά τα ξέρω επειδή, κοιτάξτε να δείτε, είμαι χρόνια στην Αγγλία και σε διοικητικές θέσεις και Πρίτανης και τα ξέρω καλά. Κύριε Δουσίνα. Ναι, αντέγραψε τρίτης κατηγορίας αμερικάνικα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν αντέγραψε τα καλά πανεπιστήμια, είτε τα αμερικάνικα είτε προφανώς τα βρετανικά, που είναι και πολύ πιο κοντά στη δικιά μας λογική. Επομένως, νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε για μένα μια επανάσταση στην παιδεία. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και διαπραγμάτευσης και με το Υπουργείο. Αλλά χωρίς οικονομική αυτοδιοίκηση, νομίζω πραγματικά αλλαγή στην παιδεία δεν θα υπάρξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόνσολας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στο μέτρο που μπορώ, στο λεπτό, θα ήθελα από την αρχή να εκφράσω την. Εντάξει, το καταλάβω, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν θα καθυστερήσω περισσότερο από 2 λεπτά. Στο μέτρο που με αφορά, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία εδώ εξαιρετικών συναδέλφων από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και από τα ερευνητικά κέντρα, χάρη των οποίων, κύριε Πρόεδρε, στέκεται το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και τα ερευνητικά κέντρα όρθιο. Είναι ανταγωνιστικό, δίνει παρουσία σε διεθνή φόρα και παραμένει σε πολύ ψηλά ποσοστά ένα πανεπιστήμιο με αξιοπρέπεια σε πολύ δύσκολους καιρούς και μάλιστα σε μια συγκυρία διεθνή που χρειαζόμαστε το Πανεπιστήμιο να είναι μπροστάρης και στην κοινωνία και στην πολιτική. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω στο πρόσωπο βλέποντάς σας όλους τους συναδέλφους που πραγματικά μάχονται καθημερινά. Δύσκολος ρόλος, αλλά εμείς τον αναγνωρίζουμε. Ειλικρινά με ενδιαφέρον άκουσα του κυρίου Τουζίνα την αναφορά και δεν ξέρω, παραλληλίζει ακριβώς την αναφορά του κυρίου Τουζίνα με την αναφορά του κυρίου Ευσταθόπουλου. Εγώ θέλω λοιπόν ευθύς να ρωτήσω πώς μπορεί να βελτιωθεί το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης στα ΙΚ και στα ΤΕΙ. Απευθύνομαι και στα δύο ιδρύματα, στους εκπροσώπους. Γιατί είναι κύρια αιτία και είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το λέτε κι εσείς. Ο κ. Μαμουλίδης είπε προηγουμένως για την πολιτική συσιτίου. Να θυμίσω όμως ότι τα πανεπιστήμια στο παρελθόν είχαν γίνει με ένα αναπτυξιακό πρότυπο, με ένα σχεδιασμό και σε μια ρητορική σκέψη άραγε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που υπάρχει πανσπερμία τμήματων στα νησιά του Αιγαίου έγινε με την πολιτική συσιτίου. Αν πρέπει να μας απαντήσει έτσι ο κ. Πρίτανης, αν σήμερα πιστεύουμε σε αυτή την πολιτική. Γιατί ο κ. Ιωαννίδης είπε κάτι πολύ σωστό. Λέει ότι για εθνικό σκοπό δουλεύουμε όλοι. Εγώ αυτό κρατώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε εθνική επιταγή και πρέπει να βρούμε τα κοινά σημεία πλεύσης. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία με σεβασμό παραμένει, συζητά και στέκεται εδώ μαζί σας στο πλευρό για να βρούμε κοινά σημεία. Ξέρετε, κλείνοντας, για να κάνω 2 ερωτήσεις, με αφορμή την αναφορά του κ. Κοκώση που λέει ότι η ίδρυση των τμήματων θα πρέπει να έχει συνάφεια με τις περιφέρειες, εγώ συμφωνώ, είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει και ο κ. Σεβαστάκης είπε, παρότι ότι διαφωνώ σε πολλά θέματα μαζί του, συμφωνώ ότι απότοκο των θεσμίσεων, λέει, συνδέεται με την αγορά. Ελάτε λοιπόν να δούμε εδώ. Εδώ είμαστε αποφασισμένοι να συνδεθούν τα τεχνολογικά ιδρύματα και τα ΑΕΗ με την πραγματική αγορά, με την οικονομία. Γιατί αν ναι, εγώ θέλω μία απάντηση.
Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση και γιατί οι πανεπιστημιακοί φορείς δεν επιμένουν στην ίδρυση αγγλόφωνου, το είπε ο Μάξιμος, προσυπογράφω την τοποθέτησή του, στην αγγλόφωνη έκδοση των τμήματων αλλά και στην ελληνόφωνη έκδοση των τμήματων σε επίπεδο ΑΕΔ τον τουρισμό. Το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Είμαστε προσηματικοί, όχι. Η προηγούμενη κυβέρνηση ιδρύει 4 τμήματα ΑΕΔ, 2 στο Αιγαίο, 2 στην Κρήτη και η κυβέρνηση κοφεύει. Γιατί λοιπόν οι πανεπιστημιακοί φορείς δεν στηρίζουν αυτή την προοπτική? Όπως επίσης, γιατί δεν στηρίζουν και τα τεχνολογικά ιδρύματα, και περίμενα από τον κύριο Ιωαννίδη να το πει, γιατί ξέρετε, εγώ ήμουν εισηγητής στον νόμο προηγουμένως, το 43-10, το γνωρίζουν πολύ καλά, ξέρω τις προσπάθειες και των ερευνητών, τις αγωνίες τους, πιστέψτε με τη ζω. Αλλά θέλω να ξέρω, ο κύριος Ιωαννίδης και οι άλλοι συνάδελφοι στα τεχνολογικά ιδρύματα γνωρίζουν καλά το 43-10? Γιατί πολλά από αυτά που είπε εμπεριέχονται στον νόμο. Αυτή είναι η απορία μου. Και θα περίμενα να πούν γιατί δεν γίνεται το Ινστιτούτο Τουρισμού στη Ρόδο. Αν πιστεύουμε ότι ο τουρισμός αυτή την περίοδο είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης στην οικονομία, γιατί δεν προχωρά να ομοχλεύσει την ίδρυση του Ινστιτούτου Τουρισμού που θα αποτελέσει βασικό εφαλτήριο μιας εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια? Δεν προχωρώ άλλο, γιατί περιμένω και από άλλους συναδέλφους να τοποθετηθούν στα επιμέρους ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αξίζει αυτή η συζήτηση που κάνουμε και μάλιστα με αφορμή του κ. Μαυροντά ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και τη διαρροή των φοιτητών στο εξωτερικό. Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, άλλη μια φορά να γίνει μια κοινή συνεδρίαση στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου με την Επιτροπή των Ελλήνων της Διασποράς, να δούμε εκεί την ροή προς το εξωτερικό. Και εκείνοι έθεσαν το θέμα για τον Εθνικό Διάλογο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και μια αυτόνομη συνεδρίαση στην Επιτροπή. Σπάσατε όλα τα ρεκόρ παραβίασης του χρόνου, αλλά είναι λόγω της ευαισθησίας που έχετε για το θέμα τουριστική εκπαίδευση και γι' αυτό είχατε ανοχή του Προεδρείου. Γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Αντωνίου είχε ζητήσει το λόγο. Είναι ο κύριος Μεγαλομίστακας, μετά είναι ο κύριος Φορτσάκης και κλείνουμε, εκτός αν οι δύο συνάδελφοι που ήρθαν λόγω της ολομέλειας που έχουμε ταυτοχρόνως θελήσουν να πούν κάτι. Κύριε Αντωνίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω και εγώ και να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Πετράκο από την Προεδρία των Πιτάνων των Πανεπιστημίων και τον Πρόεδρο του ΤΕΗ και το αντίστοιχο του κύριου Ιωαννίδη από το Ερευνητικά Κέντρα, την ΠΟΣΔΕΠ, την ΟΣΕΠ, την ΤΕΗ, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, για τη σημερινή σήμερα κατάθεση απόψεων σε σχέση με το πώς θα πορευτούμε στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Οφείλω όμως να τονίσω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, κάτω στην Ολομέλεια αυτή τη στιγμή συζητάμε κάποιες ποινιπί που αφορούν το κομμάτι τουλάχιστον σε ένα κομμάτι και το κομμάτι των ερευνητικών, κάποιες παρατάσεις που ενώ νομοθετούμε κάτω στην Ολομέλεια, εδώ συζητάμε για τα θέματα της παιδείας. Είναι όντως παράξενο και παράδοξο αυτό. Άρα αυτό που θέλουμε και ζητάμε να μην είναι απλά ένας προσχηματικός διάλογος. Από αυτή την άποψη το θέτουμε. Στην ποινιπή λοιπόν που συζητείται κάτω δίνεται μια παράταση όσον αφορά τον 43-10 για το οργανόγραμμα των ιδρυμάτων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά και παράταση μέχρι 31 εβδόμου για την αξιολόγηση των, έτσι στον γίνουν ΕΛΕ κάποιοι συμβασιούχοι στα ερευνητικά κέντρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε ποιες, στο κομμάτι αυτό, να ρωτήσω τον κύριο Ανίδη, σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ως σύνοδο προέδρων των ερευνητικών κέντρων, έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά που προέβλεπε ο 43-10, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα ερευνητικά κέντρα. Και ένα δεύτερο που επίσης ήθελα να ρωτήσω είναι τι έχουν γίνει όσον αφορά ένα πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί και είχαν προδημοσιεύσεις δράσεων και αφορούσαν χρηματοδοτήσεις από το ΣΕΣ. Νομίζω ότι σε αυτό δεν έχουμε κάποιο περαιτέρω ενημέρωση αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήσεις στο κομμάτι των ερευνητικών προγραμμάτων και τι έχουν γίνει κίνηση προδημοσίευσης δράσεων. Και να αναφερθώ επίσης, είδα και αρκετές προκηρύξεις που βγάζουν τα ερευνητικά κέντρα
ας πούμε, για το συγκεκριμένο κύριο Ιωαννίδη, νομίζω έχετε βγάλει προκήρυξη 5 ερευνητών. Θα ήθελα την άποψή σας, όντως έχουμε θέμα όσον αφορά την ανανέωση του ερευνητικού προσωπικού στα ερευνητικά κέντρα. Πώς μπορεί αυτό να γίνει, πέρα από τη χρηματοδότηση, και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο η χρηματοδότηση που προέρχεται είτε από ερευνητικά προγράμματα να δώσει μια προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν της έρευνας. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση από ενημέρωση που έχω όσον αφορά το κομμάτι των ΤΕΗ. Έχουν ζητήσει λοιπόν, από ό,τι βλέπω, τα ΤΕΗ να μετέχουν στην Επιτροπή, στη Μεγάλη Επιτροπή του Εθνικού Διαλόγου στα 36 μέλη και από ό,τι με ενημερώνουν έχουν μόνο έναν θεσμικό εκπρόσωπο, ενώ αρχικά το Υπουργείο τους είχε πει θα μετέχουν με περισσότερους. Ποια είναι η άποψή τους πάνω σε αυτό και αν όντως, μια που έχουμε εδώ και τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων, ποια είναι η άποψή τους για την πρόταση που έχουν τα ΤΕΗ, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης διδακτορικών τίτλων σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου. Κύριος Μεγαλομίστακας, έχει το λόγο. Θέλω να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω, μία προς τους εκπροσώπους των ερευνητών, όντας μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Παρατήρησα ότι το έργο που επιτελείται στα ερευνητικά κέντρα είναι πολύ μεγάλο, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Και το πρόβλημα όλων των κέντρων είναι η ελλιπής στελέχωση, το γεγονός ότι ο μέρος όρος ηλικίας των ερευνητών έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και η μετανάστευση εγκεφάλων αφού τελειώσουν το διδακτορικό τους. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση τους στο πρόβλημα αυτό και πώς πιστεύουν ότι μπορεί να λυθεί. Ενώ επίσης θέλω να μου αναφέρουν ποια κίνητρα πιστεύουν οι ίδιοι ότι πρέπει να δώσουμε στους νέους ώστε να τους προσελκύσουμε και στη συνέχεια να τους κρατήσουμε στην επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι προς τους εκπροσώπους των ΤΕΗ. Όντας από την περιφέρεια και συγκεκριμένα το ΣΕΡΟΝ, βουλευτής των ΣΕΡΟΝ, βλέπω πόση σημασία έχει το να υπάρχει ένα τεχνολογικό ίδρυμα στην πόλη μου και στον νομό. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αποδυναμώνονται συνεχώς κάποια τμήματα και χαμηλώνει και η δύναμη των ΤΕΗ. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση τους πάνω στο ζήτημα αυτό, αν έχουν γνώση του πόσο σημαντικό, που σίγουρα έχουν, το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν αυτά τα ιδρύματα και πώς μπορούμε να δώσουμε όθηση ώστε να αρχίζουν να λειτουργούν και να αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη, ιδιαίτερα τα τμήματα που έχουν αποδυναμωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φορτσάκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πολύ τους αγαπητούς συναδέλφους που είναι εδώ σήμερα και μας δίνουν τον χρόνο τους. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που ελέγχθησαν. Πλην ενός μικρού διαλύματος που αναγκάστηκα να πάω κάτω στην Ολομέλεια για ένα θέμα συνταγματικότητας. Αντιλαμβάνομαι ότι οι περισσότεροι εστιάζουν στα προβλήματα ο καθένας του δικού του ιδρύματος, το οποίο είναι και φυσικό. Εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε αφενός μεν τα συγκεκριμένα προβλήματα του κάθε πανεπιστημίου ή του κάθε ερευνητικού κέντρου, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να τοποθετηθούμε και κατά τρόπο γενικότερο. Και εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς μας επισκέπτες, αν θέλουν να απαντήσουν έτσι λίγο σε αυτά τα οποία θα πω σχετικά με τη γενικότερη δομή της ανώτατης παιδείας. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομες. Η μία αναφέρεται στη δομή της και η άλλη στο περιεχόμενο. Για τη δομή, νομίζω ότι είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι τα πανεπιστήμια μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν στον αριθμό που είναι σήμερα προσδιορισμένα και ότι είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξουν συνενώσεις, οι οποίες συνενώσεις δεν σημαίνουν απαραίτητος ότι θα εξαφανιστούν οι πανεπιστήμια που υπάρχουν, αλλά σημαίνει ότι θα συνενωθούν δυνάμεις για να δημιουργήσουμε πυρήνες, ίσως κατά το γαλλικό πρότυπο, πανεπιστημιακούς πυρήνες ισχυρούς, διότι έχουμε και τρομερές ανισότητες μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Άρα είναι τεράστια όπως τα πανεπιστήμια Αθηνών, και αλλά είναι ελάχιστα όπως μερικά που δεν θα κατονομάσω τώρα, τα οποία είναι πολύ καλής ποιότητας μεν, αλλά πάρα πολύ μικρά. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ,
το οποίο θα ήταν καλό να δούμε πώς το αντιμετωπίζουν και οι Πριτάνες και πώς έχουν πάρει πρωτοβουλίες μέχρι τώρα μεταξύ τους για να αναπτύξουν συνέργειες. Ήθελα επίσης να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την κατανομή των γνωστικών αντικειμένων μέσα στο πλαίσιο του κάθε πανεπιστημίου. Εμένα η δική μου αντίληψη είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της κατανομής αυτής οφείλεται πλέον σε κριτήρια όχι καθαρά επιστημονικά, αλλά σε κριτήρια τα οποία είναι δυστυχώς σωματιακά. Σωματιακό κριτήριο σημαίνει ότι υπερασπιζόμαστε κατανομές οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα επαγγελματικά συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον της παιδείας γενικότερα. Νομίζω ότι έχει οριμάσει η ώρα να δούμε ξανά το ποιος χορηγεί τα πτυχία στα πανεπιστήμια. Είναι τα τμήματα, είναι οι σχολές, είναι ευρύτερες, αν θέλετε, συνενώσεις δομών. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να τοποθετηθούν τα πανεπιστήμια, διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης σημαντικό είναι να αντιληφθούμε τη σημασία των διατμηματικών συνεργειών και συνεργασιών, διότι υπάρχουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία καθόλου δεν διδάσκονται, επειδή κανένα τμήμα δεν μπορεί να τα πάρει επάνω του εξ ολοκλήρου. Διατμηματικά όμως θα μπορούσαν να τα πάρουν. Και εδώ προσθέτω ακόμα και την προοπτική των λεγόμενων διπλών πτυχίων, με ένα κύριο αντικείμενο και ένα δευτερεύον αντικείμενο, που είναι υιοθετημένα πλέον στο μεγαλύτερο κομμάτι της δυτικής, του δυτικού κόσμου, αν μη τι άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει και σε αυτά τα ζητήματα και με αυτά τα ζητήματα να απασχοληθούν, πέρα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τον καθένα χωριστά. Θα ήθελα τώρα για ένα λεπτό, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, να πω ότι δεν έχω ακούσει, δεν άκουσα, ποιες είναι οι προσπάθειες που γίνονται στο πλαίσιο κάθε πανεπιστημίου για τη διασύνδεση του κάθε πανεπιστημίου με την οικονομία γενικότερα. Και δεν λέω με την αγορά, διότι η οικονομία γενικότερα είναι το πρόβλημα. Δεν είναι να βρούμε στα παιδιά μόνο δουλειά, δεν είναι τα πανεπιστήμια προετοιμασία για να βρουν μόνο τα παιδιά μας δουλειά, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και τη διασύνδεση με την αγορά. Και αυτό συνδέεται φυσικά και με το ζήτημα της έρευνας και της χρηματοδότησης. Τώρα, για το περιεχόμενο των σπουδών, νομίζω ότι κομίζω γλάφκα εις Αθήνας αν πω ότι συνεχίζουμε στο Πανεπιστήμιο. Μια πάρα πολύ κακή παράδοση που έχει ξεκινήσει από την πρώτη Δημοτικού είναι ότι τα παιδιά αποστηθίζουν και η αποβλάκωση τελειώνεται με την λήψη του πτυχίου, ενώ έχει αρχίσει από την πρώτη Δημοτικού. Και πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία η οποία τα παιδιά μας τα στεγνώνει τελείως. Τους μοιράζουμε ένα διδακτικό βιβλίο το οποίο αναγκάζονται να μάθουν να παίξουν. Εγώ θυμάμαι ακόμα ότι τον πρώτο καιρό που ήρθα στο Πανεπιστήμιο, με παρακαλούσαν οι φοιτητές να τους δείξω από μακριά, προσέξτε, να τους δείξω από μακριά τη σελίδα που είναι γραμμένο το κεφάλαιο για το οποίο τους ζητάμε να γράψουν τα μαθήματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς, οι καθηγητές, έχουμε αποτύχει πλήρως. Εγώ αισθάνθηκα εκείνη την ώρα μηδέν. Αυτό το σύστημα λοιπόν, τα πανεπιστήμια δυστυχώς δεν το έχουν αντιμετωπίσει αρκετά δραστικά. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί πρέπει να αλλάξει άρδιν η αντιμετώπιση των παιδιών. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα πανεπιστήμια με, αν θέλετε, μείωση του μεγάλου όγκου πληροφοριών που δίνουμε στα παιδιά και ενίσχυση της κριτικής διάθεσης. Και κλείνω, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος περνάει αμήλικτα, λέγοντας ότι εγώ προσωπικά είμαι απολύτως υπέρ της εξίσωσης των ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια, διότι η τεχνική παιδεία έχει ανάγκη αναβάθμισης. Πρέπει τα ΤΕΙ να γίνουν τεχνικά πανεπιστήμια, αλλά πρέπει αυτό να συνοδευτεί με μέτρα συγκεκριμένα, ώστε να διατηρηθεί, να διασφαλιστεί μάλλον το επίπεδο το οποίο είναι επιθυμητό για την αναβάθμιση αυτή. Και μια τελευταία κουβέντα για την έρευνα. Άκουσα με προσοχή αυτά τα alert, τα οποία ελέγχθησαν και από τον κύριο Ιωαννίδη. Διερωτώ με εάν έγιναν όλα όσα έπρεπε για την εφαρμογή του 42-10, διότι έχω τη γνώμη ότι πολλά από τα 43-10, συγγνώμη. Γιατί έχω τη γνώμη ότι πολλά από τα θέματα αυτά τα οποία έχει ρυθμίσει ο νόμος αυτός τελικά δεν τέθηκαν σε εφαρμογή και ερχόμαστε τώρα και κάνουμε παράπονα για κενά τα οποία στην πραγματικότητα έχουν θεσμικά καλυφθεί. Πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες εκ μέρους των Ιδρυμάτων. Τα θέματα είναι τεράστια, είναι χαοτική η ατζέντα και επομένως περιορίζουμε σε αυτά τα λίγα για να ακούσουμε μερικές γενικότερες σκέψεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ας ανακτήσουμε την οικονομία. Νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος των τοποθετήσεων να υπάρξει απάντηση από τους φορείς. Υπάρχει στον κατάλογο μια σειρά. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ την σειρά με την οποία ξεκινήσαμε. Από το Προεδρείο του Συνόδου των Πριτάνεων, λοιπόν, όποιος από τους δυο συναδέλφους θέλει να ξεκινήσει. Ιδιαίτερα την Επιτροπή για την πρόσκληση και για την
διάθεση να ακούσουν τις απόψεις μας, επειδή πραγματικά η ώρα έχει περάσει και επειδή έχετε όλοι και άλλες υποχρεώσεις πολύ σημαντικές. Πολύ συνοπτικά, να πούμε μερικές απόψεις, θα ξεκινήσω με τον καθηγητή, τον κύριο Φορτσάκη, και να πω ότι σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία ανέφερε για επαναξιολόγηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για οικονομίες κλίμακας, για την κατανομή των γνωστικών αντικειμένων, για διαδραματικά μαθήματα, είναι στοιχεία τα οποία είναι προς μια πολύ σωστή κατεύθυνση και με την εμπειρία που έχει ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και τη διοικητική του εμπειρία. Να πω ότι εμείς ως Σύνοδος των Βρετάνιων το τελευταίο εξάμηνο έχουμε επικεντρωθεί στο πολύ μεγάλο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης, το οποίο παρουσιάστηκε από όλους τους βουλευτές, και να πω ότι ζητούμε τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων στις λειτουργικές ρυθμίσεις, τις οποίες έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας. Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν ως σκοπό να βελτιωθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά, στο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια τα οποία προκύπτουν από ερευνητικά προγράμματα, από παροχή υπηρεσιών, πάντα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προπτυχιακής εκπαίδευσης και των υποδομών. Να πω ότι στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 40% των αναγκών μας σήμερα καλύπτεται από τα έσοδα τα οποία φέρνουμε εμείς με απόλυτο σεβασμό στην στήριξη της προπτυχιακής εκπαίδευσης και των υποδομών. Και πρέπει να πούμε και να ομολογήσουμε ότι η συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας στην κατεύθυνση περιστολής του κόστους που πληρώνουμε για τη ΔΕΗ, τα κοινοτικά τέλη, μεταφορά κονδυλίων από προηγούμενα έτη στα τωρινά, μεταφορά κονδυλίων από την περιουσία αξιοποίησης του Πανεπιστημίου στο τακτικό προϋπολογισμό, δυνατότητα πρόσληψης όχι μόνο νομικών προσώπων αλλά και φυσικών προσώπων για την καθαριότητα, για τη φύλαξη. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα στις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά. Επομένως πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να στηριχτεί από την Ελληνική Βουλή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τώρα, για το θέμα των μεταπτυχιακών, το οποίο είναι ένα πρόβλημα και ένα θέμα ακαθόδες, στις σημερινές συνθήκες, εκφράζοντας την άποψη της Συνόδου των Βρετάνιων, είναι δύσκολο να ζητήσουμε από την πολιτεία να επιχορηγήσει πλήρως δωρεάν μεταπτυχιακά. Έχουμε την άποψη ότι χρειάζεται μία αποτύπωση των μεταπτυχιακών. Θεωρούμε πάντως χάρη απαράδεκτο ένα τμήμα το οποίο έχει 5 μέλη ΔΕΠ να έχει 10 μεταπτυχιακά προγράμματα. Να δούμε πού υπάρχουν επικαλύψεις, να δούμε εάν υπερβολικά δίδακτρο, όπου αυτά υπάρχουν, δικαιολογούνται από την δομή του προγράμματος, να ενισχύσουμε με υποτροφίες φοιτητές οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη να προχωρήσουν σε αυτά μεταπτυχιακά, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο σήμερα να προχωρήσουμε σε μία απότομη κατάργηση όλων των διδάκτρων, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να κλείσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, το οποίο δεν επιθυμούμε. Στο θέμα το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με την ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων, η απόφαση εδώ και χρόνια της Συνόδου των Βρετάνιων είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς οφείλουμε να υπηρετούμε και να στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχουμε έναν σκεπτικισμό κατά πόσον μπορούν να λειτουργήσουν εύκολα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και κατά πόσον η εμπειρία που έχουμε από τα κολέγια, η εμπειρία που έχουμε από την Κύπρο μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση ότι όντως υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί και δομές για την αξιολόγηση αυτών των
νέων μορφών. Για να μην σας τρώω το χρόνο, πραγματικά το τραγικό πρόβλημα το οποίο έχουμε φέτος είναι ότι με τους προϋπολογισμούς, όπως έχουν διαμορφωθεί, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη χρονιά. Επομένως, πρέπει πολύ γρήγορα οι λειτουργικές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί να ολοκληρωθούν, να τεθούν σε εφαρμογή, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά χωρίς να κλείσουμε. Κύριε Πετράκο, θέλετε εσείς. Ναι, ο κύριος Πετράκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε. Θα μπορούσα να προσθέσω ορισμένα πράγματα σε αυτά που είπε ο κύριος Δημόπουλος. Ξεκινάω λέγοντας ότι ο πανεπιστημιακός χώρος είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να το μεταχειριζόμαστε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη προσοχή. Είναι ένα δημόσιο αγαθό, είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, είναι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, ένα σημαντικό συστατικό της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Άρα εδώ θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πηγαίνουμε όσο το μπορούμε με διάλογο, με συνένεση, να ενσωματώνουμε κάθε φορά μέσα σε αυτό που διαμορφώνεται ως κυρίαρχη άποψη και τις απόψεις που αντιπαρατίθενται ή που διαφοροποιούνται. Ετέθησα μια σειρά από επιμέρους ζητήματα για τα οποία δεν έχω τη δυνατότητα να εκφράσω τη σύνοδο των Πριτάνων επειδή δεν έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτά. Αλλά αν μου επιτρέπετε ορισμένες παρατηρήσεις ή ορισμένα προσωπικά σχόλια. Ετέθη το ζήτημα του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο είναι ένα κεφαλαιόδη ζήτημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στα 18 του έτη ένας νέος άνθρωπος έρχεται να αποφασίσει για όλη του τη ζωή τι θα είναι. Το οποίο νομίζω ότι έχουμε μία μοναδικότητα σε αυτό το τομέα ως χώρα. Δεν είναι κάτι που το συναντά κανείς πολύ συχνά σε άλλες χώρες. Αυτό το λέω επειδή σε συνδυασμό με την έλλειψη κινητικότητας μεταξύ των ιδρυμάτων αλλά και μεταξύ των τμήματων, διαμορφώνονται καταστάσεις όπου η σχολή στην οποία πέρασες είναι αναγκαστικά και η σχολή από την οποία θα αποφοιτήσεις. Αυτό είναι το ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Η έλλειψη κινητικότητας των φοιτητών μέσα στο πανεπιστημιακό σύστημα. Η αδυναμία δηλαδή να διαπιστώσουν ότι αυτό το οποίο τελικά επέλεξαν ή το οποίο επέλεξε το σύστημα για αυτούς, γιατί δεν περνάνε πάντοτε εκεί που είναι η πρώτη τους επιλογή, δεν μπορούν να το αλλάξουν, δεν μπορούν δηλαδή στην πορεία να επιλέξουν κάτι άλλο ή να το συνδυάσουν με κάτι άλλο. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε καλές λύσεις για τον 30 ή τον 40 ο οποίος θέλει να σπουδάσει. Κάτι το οποίο γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο. Εμείς έχουμε να του υποδείξουμε μόνο μία οδό, να πάει να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Κάποιος ο οποίος είναι οικογενειάρχης, έχει υποχρεώσεις, έχει. Έτσι, δεν νομίζω ότι είναι. Πρέπει κάπως με κάποιον τρόπο να βρούμε τη μέθοδο να ξεφύγουμε από αυτό. Να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα μιας πιο ανοιχτής πρόσβασης στα προγράμματα σπουδών μας σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που διαπιστώνουν ότι ή αυτό που σπούδασαν δεν τους ικανοποιεί πλέον ή ότι θέλουν να σπουδάσουν κάτι άλλο. Κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό. Σταχυολογώ μόνο η εμπειρία από τον υφιστάμενο νόμο. Πολλοί μας ρωτάνε για τα συμβούλια, επειδή έχουμε και την εμπειρία ως Πριτάνιες της συνεργασίας μαζί τους. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα εύρος εμπειριών στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν συμβούλια και Πριτάνιες που έχουν καταφέρει και συνεργάζονται αρμονικά στα πλαίσια της εντολής που έχει ο καθένας από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό δεν γίνεται. Η ουσία όμως νομίζω είναι ότι και για τους ίδιους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν εκλεγεί στα συμβούλια, αυτό το οποίο κάνουν δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά φαίνεται να έχει την αποτελεσματικότητα, αν θέλετε την προστιθέμενη αξία στο πανεπιστημιακό οικοσύστημα σε σχέση με αυτό που ενδεχομένως οι ίδιοι θα φανταζόντουσαν ή θα ήθελαν να κάνουν όταν κάποτε έθεσαν υποψηφιότητα για να εκλεγούν. Συνεπώς νομίζω ότι
θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το σχεδιασμό της διοίκησης των πανεπιστημίων, αποτιμώντας και αυτή την εμπειρία, θετική και αρνητική, όποια είναι, και να βρούμε έναν διαφοροποιημένο, κατά την άποψή μου, ρόλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπάρχει μια δεύτερη εγκριτική διαδικασία. Από τη στιγμή που η Σύγκλιτος και ο Πρίτανης έχουν διαμορφώσει, ας το πούμε έτσι, τον προϋπολογισμό και τις αναμορφώσεις του, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ένα επιπλέον όργανο, το οποίο μάλιστα είναι και αρκετά δυσκίνητο με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, με δεδομένο ότι έχει πολλά εξωτερικά μέλη, να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμοι σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα να αποτελούν ένα μηχανισμό σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, είτε αυτό είναι το παραγωγικό σύστημα, είτε είναι οι φορείς, κοινωνικοί, είτε οι διάφορες άλλες εκφάνσεις, ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελούν και έναν συμβουλευτικό μηχανισμό ή ακόμα και έναν ελεγκτικό μηχανισμό, εάν θα μπορούσαμε να τον διαμορφώσουμε. Ξέρετε, τα πανεπιστήμια, παρότι έχουν έναν πολύ ειδικό σκοπό, δηλαδή η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, παρότι υπόκειται σε αυστηρές διαδικασίες που προβλέπονται από τα ερευνητικά προγράμματα, τις προθεσμίες, τη λειτουργία των εργαστηρίων, μια εσωτερική παραγωγική διαδικασία η οποία είναι πολύ πιεστική, από την άποψη της οικονομικής διαχείρισης λειτουργούμε σαν να είμαστε μια δημόσια υπηρεσία. Ελεγχόμαστε από όποιους ελέγχει μια δημόσια υπηρεσία, από τον Πάρεδο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τους πάντες σχεδόν. Αυτό μας δημιουργεί πολλές φορές τεράστια προβλήματα. Εάν δείτε και την επιβάρυνση η οποία έχει επέλθει στον τρόπο της οικονομικής διαχείρισης των πανεπιστημίων, δεν μας βοηθάει πραγματικά να κάνουμε αυτό στο οποίο είμαστε πολύ καλοί. Με λίγα λόγια, η δουλειά μας έχει επιβαρυνθεί με ένα ασύμφορο από την έννοια της εθνικής πολιτικής διοικητικό κόστος, από το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να μας απαλλάξει με κάποιον τρόπο. Δεν θέλουμε να μην ελεγχόμαστε. Θέλουμε να υπάρχει δημόσια λογοδοσία και θέλουμε να υπάρχει έλεγχος. Αλλά θέλουμε οι διαδικασίες να είναι απλοποιημένες, να γίνονται με έναν τρόπο που να μπορούμε να προλαβαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μια μικρή έκκληση να συντομεύουμε, γιατί πρέπει να ανακεφαλαιώσει. Απλώς έθεσαν πάρα πολλά ερωτήματα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, να τα παρακάμψουμε, αν θέλετε. Στους εκλεκτούς συναδέλφους σε αυτή την έκκληση. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠΕ, ο κύριος Ευσταθόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά έχουν τεθεί πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά θέματα από τις αξιότιμες κυρίες και τους αξιότιμους κύριους βουλευτές. Πάρα πολύ θα ήθελα να απαντήσω στο καθένα και να τοποθετηθώ στο καθένα από αυτά, αλλά δεν θα μου φτάσει ούτε μία ώρα και γι' αυτό δεν θα το κάνω έτσι. Αλλά έχω προσπαθήσει να ομαδοποιήσω κάπως τα θέματα, ώστε να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Μία λοιπόν μεγάλη, θα το έλεγα, ομάδα ερωτημάτων και θεμάτων που τέθηκαν είναι σχετικά με τον νόμο 4.009 για τα πανεπιστήμια, ή όπως αλλιώς είχε επικρατήσει να λέγεται νόμος Διαμαντοπούλου. Θεωρώ ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει πια νόμος Διαμαντοπούλου. Αυτό στο παρελθόν, με αρκετές νομοθετικές παρεμβάσεις μέχρι σήμερα, στις περισσότερες από τις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η ΠΟΣΔΕΠ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και έχει γίνει πλέον το θεσμικό πλαίσιο πολύ πιο λειτουργικό και πολύ πιο φιλικό για τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Και με αυτή την έννοια είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση ότι δεν υπάρχουν πια μεγάλα θεσμικά θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν βλέπουμε εμείς εκεί το πρόβλημα δηλαδή. Ένα από αυτά βέβαια που θα πρέπει να ρυθμιστούν και ακόμα έχουν μείνει είναι ένα άλλο θέμα που επίσης τέθηκε από αρκετούς εδώ πέρα, η εκλογή των καθηγητών, ο τρόπος εκλογής των καθηγητών. Ασφαλώς η ΠΟΣΔΕΠ έχει τοποθετηθεί σε αυτό με ομόφωνη απόφαση, θα πρέπει να επισημάνω, πριν από 2 χρόνια, σε ανύποπτο δηλαδή χρόνο σε σχέση με το σημερινό, με τη σημερινή διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου, και έχουμε προτείνει συγκεκριμένο τρόπο αλλαγής
της διαδικασίας των εκλογών των καθηγητών, όπου πρώτη στο ρόλο παίζει καταρχήν η διαφάνεια. Δηλαδή ζητάμε να γίνεται στα πλαίσια των οργάνων του τμήματος και όπως γίνεται σήμερα μόνο στο κλειστό εφταμελές. Έχει εκφραστεί μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να αλλάξει αυτό, έχει κυκλοφορήσει ένα σχέδιο. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η προσπάθεια. Θα έλεγα ότι αν η Υπουργός ξαναδεί λίγο ακόμα πιο κοντά την τοποθέτηση της ΠΟΣΔΕΠ, νομίζω ότι μπορεί να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφαλώς πρέπει να αλλάξει αυτό. Τώρα, ένας άλλος μεγάλος πυλώνας που τέθηκε είναι το θέμα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και το θέμα των διδάκτρων, το θέμα της χρηματοδότησης τους και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι μόλις πριν από μια 20ετία περίπου, δεν είχαμε κανένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να κάνει ένα MSc ή ένα διδακτορικό. Όχι, διδακτορικά είχαμε, αλλά οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε αυτό που λέμε MSc δεν είχαμε. Πολλοί από εμάς έχουμε κάνει τα μεταπτυχιακά μας στο εξωτερικό, όχι γιατί δεν ήταν καλά τα ελληνικά, αλλά γιατί δεν υπήρχαν ελληνικά. Άρα λοιπόν το ότι σήμερα υπάρχουν, καταρχήν, είναι ένα θετικό πράγμα που πρέπει να το δούμε, να το αξιολογήσουμε και όχι γενικώς να το πετροβολήσουμε. Μία παρατήρησή μου σημαντική για την χρηματοδότηση, για τα δίδακτρα, για το θέμα των διδάκτρων, είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη χρηματοδότηση των προπτυχιακών μας σπουδών, τη βασική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Θα μπορέσουμε να στηρίξουμε χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών, αν δεν είχαμε τα δίδακτρα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το κύριο ζήτημα που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το αν υπάρχουν δίδακτρα ή αν δεν υπάρχουν. Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι να αξιολογήσουμε τα προγράμματά μας. Αναφέρθηκε και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αυτό. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν τα προγράμματά μας και να δούμε αν το περιεχόμενό τους είναι σημαντικό. Το να τους στερήσουμε ακόμα και αυτές τις πηγές χρηματοδότησης που έχουν και απλώς να καταλήξουν είτε να μείνουν τα μισά, είτε το 10%, είτε όσα μείνουν απλώς να δίνουν ένα χαρτί, δεν νομίζω ότι από κανέναν αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα λοιπόν μην επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα, αλλά στο θέμα της αξιολόγησης. Ένα άλλο μεγάλο, πολύ σημαντικό ζήτημα που τέθηκε είναι η αυτοτέλεια και η αυτονομία των ιδρυμάτων μας. Τυπικά λέει και το Σύνταγμα, το λέει αν δεν κάνω λάθος, ότι τα πανεπιστήμια μας είναι αυτοδιοίκητα, αυτόνομα. Στην πράξη δεν είναι. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω σε αυτό, αναφέρθηκαν αρκετοί πάνω σε αυτό. Θα πω μόνο ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το πράγμα, την αυτονομία και την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων μας. Μην φοβηθούμε να δώσουμε στα ιδρύματά μας, που πραγματικά αναδείχθηκε από αρκετούς εδώ πέρα ότι κάνουν πολύ σημαντικό και αξιόλογο έργο, μην φοβηθούμε να τους δώσουμε την αυτονομία και την αυτοτέλεια που πρέπει να έχουν και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Ασφαλώς, το μεγαλύτερο ζήτημα που τίθεται από όλους είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης, των τρόπων βελτίωσης χρηματοδότησης και όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, θα πρέπει να έχουμε πολιτική βούληση και όχι μόνο η κυβέρνηση. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε πολιτική βούληση σαν κοινωνία να τους δώσουμε τη χρηματοδότηση που πρέπει, γιατί είναι πραγματικά όραμα ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας να σπουδάσει το παιδί μας στο πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι τραγικό το ότι έχουμε το 30% της χρηματοδότησης από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Είναι τραγικό. Και αυτό είναι πολιτική βούληση. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, πρέπει να ανανεώσουμε, να ξαναφτιάξουμε την πολιτική μας βούληση. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς, δεν μπορεί να παραγνωρίζουμε για την πραγματικότητα. Θα πρέπει να βρούμε και τρόπους αυτοχρηματοδότησης και να τους ενισχύσουμε αυτούς τους τρόπους αυτοχρηματοδότησης. Κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις χρήματα, δεν μπορείς να σταθείς αυτή τη στιγμή σαν πανεπιστήμιο που θέλεις να λέγεις σημαντικό πανεπιστήμιο στο διεθνή χάρτη.
Τέλος, θα κλείσουμε με άλλη μια μεγάλη κατηγορία που είναι ο χάρτης των ΑΕΗ. Όλοι, από όλους μπαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Αυτό πρέπει να το δούμε. Έχει πέσει πάνω στο τραπέζι από μόνο του. Πρέπει να το δούμε συγκροτημένα. Και αυτό θα πρέπει παράλληλα με τον εθνικό διάλογο να ξεκινήσει συντονισμένα και στοχευμένα η κυβέρνηση ένα διάλογο με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και τους φορείς τους για να δει πώς θα ξαναφτιάξει το χάρτη με συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η ανώτατη εκπαίδευση και η έρευνα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν δαπάνη. Είναι επένδυση. Και αυτό δείχθηκε και με στοιχεία εδώ πέρα από τους συναδέλφους ερευνητές. Είναι επένδυση που ακόμα και οικονομίστηκα να το δει κανείς θα σου γυρίσει πολλαπλάσια πίσω, αλλά δεν είναι μόνο οικονομίστικο το θέμα. Είναι επένδυση συνολικότερη, σε κοινωνικό επίπεδο. Και επιπλέον το πανεπιστήμιο είναι η περιουσία της ελληνικής κοινωνίας και οι νέοι μας που εκπαιδεύονται σε αυτό είναι το μέλλον μας, σαν κοινωνία. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το στηρίξουμε όσο μπορούμε όλοι μας. Και θέλουμε να σας καλέσουμε σαν ΠΟΣΔΕΠ να όλοι μαζί να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φυσαθόπουλο, πολύ εύστοχα. Ο κύριος Μιλολιδάκης. Πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Πρώτη ερώτηση. Είμαστε σε καλή κατάσταση στα ΑΕΗ. Υπήρξε μια γενική γνώμη εδώ ότι τα ΑΕΗ είναι σε πολύ καλή κατάσταση παρά τις δυσκολίες. Εγώ θα λέγα ότι τα ΑΕΗ είναι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά θα μπορούσαν, αν δεν υπήρχε ο ηρωισμός του προσωπικού τους και όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, να είχαν φτάσει στα τάρταρα. Θα φτάσουν στα τάρταρα με βεβαιότητα μέσα σε ένα χρόνο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τη χρηματοδότηση. Όσο αφορά το ζήτημα της περικοπής της χρηματοδότησης κατά 75-80% σε σχέση με το 2009, τη στιγμή που σε όλους τους άλλους τομείς το δημόσιο έχει κάνει πολύ μικρότερες περικοπές. Η εξήγηση πρέπει να δοθεί. Πιστεύω ότι οι κύριοι βουλευτές καθορίζουν με τα νομοσχέδια που ψηφίζουν την πορεία που παίρνουν τα πράγματα και πρέπει να προβληματιστούν, επομένως κατά τη γνώμη μας, στο πού οδηγούνται τα πράγματα με αυτή την οικονομική ασφυξία που έχει επιβληθεί στα ΑΕΗ. Υπάρχει θεωρία ότι δεν θα μάθει σε κάποιον να κολυμπάει αν δεν τον πετάξει στη θάλασσα. Νομίζω ότι η θεωρία αυτή είναι λάθος. Αν τον πετάξει στη θάλασσα χωρίς να ξέρει κολύμπη, θα πνιγεί. Όσο αφορά το ζήτημα της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει αξιολόγηση της συγκεκριμένης εργαλειοθήκης του ΟΣΑ, που ουσιαστικά είναι το νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου. Το ερώτημα είναι εάν θα συναποφασίζει η Βουλή των Ελλήνων με τον ΟΣΑ, με την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Τα της παιδείας στην Ελλάδα σήμερα. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να γίνεται αυτό. Πέστε ότι να δω το λόγο γιατί να έχουμε χρέος και πρέπει να πληρώνουμε για τα μνημόνια και όλα αυτά, για τις τράπεζες, εντάξει. Για την παιδεία γιατί. Ποιος το επιβάλλει. Όσο αφορά το θέμα του πώς αξιολογείται η θεσμική λειτουργία του νόμου Διαμαντοπούλου. Κοιτάξτε, η ιδέα του νόμου Διαμαντοπούλου ήταν απλή. Περιστολή της δημοκρατίας στα πανεπιστήμια, μεταφορά σε μονοπρόσωπα όργανα όλων των εξουσιών και περιορισμός όλων των διαφανών και ανοιχτών διαδικασιών. Αυτή ήταν η ιδέα του νόμου Διαμαντοπούλου. Σε αυτήν εμείς είχαμε αντιταχθεί σταθερά από την πρώτη στιγμή, το παλέψαμε. Είναι γνωστή η ιστορία με τα συμβούλια των Ιδρυμάτων. Τα συμβούλια των Ιδρυμάτων, αρχικά στο νόμο Διαμαντοπούλου, ακόμα και ορίζανε τον Πρίτανιο, όπως θα θυμάστε. Δεν υπήρξε ούτε ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από κανένα κόμμα που να υποστήριξε τον νόμο Διαμαντοπούλου που να ανήκε στα ΑΕΗ. Κανένας καθηγητής πανεπιστημίου δεν τον υποστήριξε. Τον ψηφίσανε για λόγους κομματικής πειθαρχίας, σύμφωνοι. Αλλά κανείς δεν τον υποστήριξε. Είναι αποτυχημένος αυτός ο νόμος. Καταργούσε ουσιαστικά τα τμήματα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο σε σοβαρή χώρα του πολιτισμένου κόσμου που τα τμήματα να μην είναι η βασική, μορφωτική και διοικητική μονάδα. Αυτό το καταργούσε. Κατάργησε τους τομείς, μετά επανήλθαν.
με τροπολογία κτλ. Γιατί ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο χωρίς τους τομείς. Επομένως, είναι ένας αποτυχημένος νόμος και η αποτυχία του βρίσκεται στη φιλοσοφία του, στον προσανατολισμό που είχε πάρει. Πρέπει να τελειώσουμε οριστικά, νομίζω, με τέτοιες ιδέες για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όσο αφορά μερικά πρακτικά ζητήματα, θέλω να σας πω μερικά παραδείγματα, γιατί αυτά κολλάνε στο μυαλό, να μην κάνω θεωρίες. Ας πούμε, το ζήτημα, υπάρχει ιδεολειψία, ότι όχι καθαρίστριες, όχι φύλακες, γιατί αυτό είναι, ξέρω εγώ, το δημόσιο και πρέπει να περισταλεί το δημόσιο κτλ. Στο τμήμα μαθηματικών του ΕΚΠΑ, που ανήκω εγώ, μας έχουν σπάσει από τότε που σταμάτησε η φύλαξη, τώρα έχει ξαναρχίσει, αλλά την περίοδο που είχε σταματήσει η φύλαξη, μας έσπασαν τα γραφεία και τα εργαστήρια 4 φορές. Η αξία των οργάνων που πήραν, των υπολογιστών που πήραν, η αξία των πραγμάτων που έσπασαν, ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη από τα ποσά που θα ξοδευόντουσαν για να υπάρχει ένας φύλακας. Το ίδιο και όσο αφορά τις εταιρείες, εργολαβίες κτλ. Είναι γνωστό ότι ξοδεύονται περισσότερα με αυτόν τον τρόπο παρά με τον να υπήρχαν 5 άνθρωποι που θα είχαν ευθύνη απέναντι στο Πανεπιστήμιο για την φύλαξη, την καθαριότητα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τα παραδείγματα κολλάνε. Στο μαθηματικό, το βασικό μας εργαλείο είναι η βάση δεδομένων της Αμερικάνικης Μαθηματικής Εταιρείας. Λοιπόν, το Math Science Net. Δεν έχουμε τη δυνατότητα μετά τις περικοπές των δαπανών που έχουν γίνει μισό λεπτό. Έχω την έκκληση από τους από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αν μπορούμε συντομότερα για να μπορέσουν να έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να φύγουν. Πρέπει να δώσουν απάντηση συνθέτοντας όλα όσα είπατε. Θα κλείσω σε ένα λεπτό. Ναι, ναι. Νομίζω μην ανοίξουμε δευτερεύοντα... κύριε συνάδελφε, μην ανοίγουμε δευτερεύοντα θέματα. Μην ανοίγουμε δευτερεύοντα θέματα όταν πρέπει να απαντήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Κύριε Μιλιονιδάκη, σας παρακαλώ. Δεν είναι του παρόντος. Κύριε Μιλιονιδάκη, είναι εντός χρόνου. Όχι, δεν ασχολήθηκα αποκλειστικά με τον νόμο Διαμαντοπούλου. Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, όσο αφορά το παράδειγμά μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το προσωπικό γερνάει, φεύγει, τα εργαστήρια κλείνουν, οι βιβλιοθήκες δεν παίρνουν βιβλία. Αυτό το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επιβιώσει έτσι. Σας ευχαριστώ. Πολύ. Έκκληση, σύντομες τοποθετήσεις, απαντήσεις. Ορίστε. Και σε αυτά που ρωτήσαμε. Και ακριβώς σε αυτά που ρωτήσατε και ο καθένας εκεί που ρωτήθηκε. Ναι. Ο κύριος Μπρατάκος. Πασχαλούδης. Συνόδου... Πασχαλούδης. Πασχαλούδης. Συγγνώμη. Ναι. Από τον Προεδρείο του Συνόδου των ΤΕΗ. Ναι. Πασχαλούδης Δημήτρης, πρόεδρος ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΡΕΣ. Και παρόλο Μακεδόν θα λακωνήσω ειλικρινά. Και απευθύνουμε προς τους βουλευτές, τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως εκπροσώπους του κράτους, γιατί πιστεύω αυτοί είναι που υπηρετούν το γενικό συμφέρον, ούτε το κόμμα, ούτε κάποιο τοπικό. Εμείς είμαστε ομάδες της κοινωνίας και έχουμε τα επιμέρους συμφέροντα. Δεν μ' άρεσε η συζήτηση που κάναμε σήμερα. Δεν μ' άρεσε γιατί δεν κοιταχτήκαμε στα μάτια και δεν ήμασταν ειλικρινείς. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει και μεταξύ μας να κάνουμε μια Yom Kippur. Μια ημέρα συμφιλίωσης. Πού φαγωνόμαστε πανεπιστήμια και τι, ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Προχθές ήμασταν στην Υπουργό και τις 500 θέσεις μαλώνουμε. Ακούστηκε τίποτε για καμιά διαφοροποίηση εδώ μέσα. Όλα αγγελικά πλασμένα. Ρίχνουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Αλλά κάποια στιγμή τα σκουπίδια θα βγούνε. Και βγαίνουν συνέχεια και έπειτα θα βρούμε ποιος φταίει, αλλά φταίει κάποιος άλλος. Εγώ θα κάνω μια έκκληση. Πιστεύω ότι τα ΤΕΗ τα τελευταία χρόνια είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ειλικρινά τα παιδιά ενός κατώτερου. Και αν πάρουμε τα ΤΕΗ της περιφέρειας, είναι τα παιδιά των παιδιών ενός κατώτερου Θεού. Ας το καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν τελειώνει ούτε στη Μαλακάσα και η Μακεδονία ούτε στο Δερβαίνι. Είναι πρόσκληση και πρόκληση προς όλους που ψηφίζουν θέματα παιδείας, υγείας, οτιδήποτε, να επισκεφθούν και αυτές τις περιοχές, να δουν τι γίνεται εκεί στις Σέρες, στην Κρήτη, στην Καλαμάτα, στην Άρτα. Δύο πράγματα θα πω από αυτά που ρωτήθηκαν. Στο θέμα της σύνδεσης εκπαίδευσης με αγοράς,
καθώς επίσης και κάποιος ο οποίος μίλησε για ερώτηση από αξιωμένα τμήματα των ΤΕΗ. Και γιατί να ξοδεύουν σε περίοδους κρίσης οι γονείς σε απαξιωμένα τμήματα των ΤΕΗ. Τα ΤΕΗ έχουν σχεδιαστεί από την αρχή, ειλικρινά έχουν σχεδιαστεί από την αρχή και έχουν μια άμεση επαφή και ανταπόκριση προς την αγορά, προς την οικονομία. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά εργαστήρια, γι' αυτό υπάρχει και η πρακτική άσκηση. Συνεπώς δεν είναι απαξιωμένα τα τμήματα των ΤΕΗ. Ίσως να υπάρχουν ορισμένα που γίναν τα τελευταία χρόνια και όλοι ξέρουμε πώς γίναν. Αλλά ο βασικός και ο μεγάλος κορμός των ΤΕΗ είναι κοντά στην αγορά. Και γι' αυτό τα επιλέγουν και πάρα πολλοί φοιτητές και γι' αυτό πάρα πολλά πανεπιστήμια από το 90 και μετά υιοθετήσανε και πήρανε τμήματα τα οποία υπήρχαν προ 90 μόνο στα ΤΕΗ. Όσο για τη διασπορά. Η διασπορά έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο των ιδρυμάτων. Όχι μόνο των ΤΕΗ αλλά και των πανεπιστημίων. Και ο Κωνσταντίνος Καραμελής στη δεκαετία του 60 έκανε τα περιφερειακά πανεπιστήμια και ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε τα περιφερειακά ΤΕΗ. Παίζουν συγκεκριμένο ρόλο οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό στις περιοχές στις οποίες είναι. Και τελειώνω με μια μικρή παρατήρηση, γιατί νομίζω ορισμένοι γνωρίζουν το τι συμβαίνει αυτό που είπε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για στο θέμα τουρισμού. Και αυτό θα ήθελα να κάνω μέσα στην Βουλή μια διαφήμιση για το ΤΕΗ Σερών. Υπάρχουν 4 χρόνια που στο ΤΕΗ Σερών λειτουργούν τμήμα αγγλόφωνο μεταπτυχιακό hospitality and tourism. Φέτος έχουμε Ινδούς φοιτητές από τη Ζιμπάμπουε που τους τσιμπήσαμε στην κυριολεξία τους τσιμπήσαμε διαφήμιση μέσω του Facebook, γιατί η πολιτεία, αν γίνει κάτι στο Καποδιστριακό ή στο Απεθύτα, έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Έχει γίνει κάτι στις Σέρες, έχει γίνει κάπου βόρεια της Μυκόνου, δεν είναι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συνεχίσω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουν. Αν συντιμήσετε πάντως, αφού έχετε μια ενότητα και φαίνεται ότι έχετε ενότητα, αν μπορέσετε να κάνετε αυτή τη σύντιμηση για να απαντήσουν οι υπουργοί. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Φορτσάκη, ο οποίος πήρε το θάρρος και μέσα σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο, σε αυτό εδώ το τμήμα που είμαστε, μίλησε ότι τα ΤΕΗ θα πρέπει να γίνει εξίσου στο ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι είπε. Εξίσωση των ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια και βεβαίως θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αναβάθμισή τους και αυτό. Αυτό ακριβώς είπατε. Εμείς το αποδεχόμαστε αυτό, διότι πιστεύουμε και είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε αυτό το θεσμό, κύριε καθηγητά, διότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνδέσει τη γνώση που δίνουμε στους αποφύτους μας με την παραγωγή. Σας λέω μόνο το εξής. Σε μελέτη η οποία έγινε στο ΤΕΗ της Αθήνας, το οποίο εκπροσωπώ και έχει 25.000 φοιτητές και 419 καθηγητές, εκ των οποίων οι 408 έχουν και τα διδακτορικά, γιατί παλιά υπήρχε και το ενδεχόμενο δεν έχουν και διδακτορικά. Όλοι έχουν πλέον και διδακτορικά. Κάνουμε τα μεταπτυχιακά μας και όλα αυτά. Η απάντηση που έχω να σας δώσω ήταν ότι το 82-86% των αποφύτων μας, στην πρώτη τριετία μετά την αποφύτησή τους, είχαν όλοι δουλειές μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης. Φυσικά μετά ήρθε η οικονομική κρίση, οποία βέβαια τώρα στατιστικά στοιχεία δεν μπορώ να έχω με την κατάσταση έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Συνεπώς συνδέεται ο ρόλος των ΤΕΗ συνδέεται με την παραγωγή, γιατί έχουν τέτοια γνωστικά αντικείμενα που είναι περιζήτητα, τουλάχιστον οι τομείς που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τέτοιοι που προτιμούν τους αποφύτους ΤΕΗ από άλλους. Διότι έχουν και μικρές επιχειρήσεις που δεν παίρνουν κάποιον απόφυτο πανεπιστημίου, παίρνουν ένα απόφυτο ΤΕΗ και διευκολύνονται περισσότερο στο θέμα αυτό. Επιπλέον, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τον νόμο του 4009, αν πέτυχε το στόχο του ναι ή όχι. Μα με τέτοιες τροποποιήσεις που έγιναν στην πορεία, 5 παραπέρα νόμοι, ενίσχυσαν κάποια σημεία θεσμικά, τα οποία διευκόλυνα βέβαια και τα ιδρύματα τα δικά μας, αλλά διευκόλυνα τη διαδικασία μέσα στο ίδιο το ίδρυμα. Επανήλθε το τμήμα, χωρίς να έλθει βέβαια το Συμβούλιο Τμήματος, αλλά η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και επανιδρύθηκαν και οι τομείς. Αυτό βοήθησε την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της βάσης τους 10 που μίλησε ο κύριος Χαρακόπουλος, έχω να σας πω το εξής. Και εδώ έχουμε μία μελέτη. Γιατί καταργήθηκε η βάση του 10 χωρίς καμία μελέτη. Ενώ αν παίρνανε κάποια στοιχεία, τότε που ήταν υφυπουργός ο κύριος Πανάρετος, το είχα πει και στον ίδιο, θα μπορούσε να διαπιστώσει ότι τα παιδιά τα οποία μπήκαν μετά τη βάση του 10, ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους πάντα στον ίσιν 2, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτή η μελέτη όμως την οποία κάναμε στο ΤΕΗ της Αθήνας, με 8.000 αποφύτους, δεν έτυχε της προβολής που έπρεπε και δεν το ξέρει ο κόσμος. Συνεπώς,
Εγώ θα έλεγα προσωπικά την άποψή μου ότι θα μπορούσε να μπει και η βάση του 10. Και έτσι και μικρότερη σπατάλη θα γίνει και δεν θα μπορούν να αιμορραγούν οι οικογένειες και θα έχουν τα παιδιά τους για περισσότερα χρόνια να σπουδάζουν. Το ότι σπουδάζουν στην περιφέρεια περισσότερα χρόνια και υπάρχουν διαρροές κτλ. Γίνεται διότι δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες εστίες. Πάνε, γράφονται οι φοιτητές στον ΤΕΗ και μετά δεν παρακολουθούν, επιστρέφουν στην Αθήνα γιατί περιμένουν είτε μία μεταγραφή ή κάτι άλλο. Αυτό έγινε πέρυσι στο ΤΕΗ της Αθήνας. Πέρυσι στο ΤΕΗ της Αθήνας είχα εισερχόμενους 3.864, ακούστε τα νούμερα, 3.864 και δέχτηκα 1.100 φοιτητές μεταγραφές. Δηλαδή είχα 5.200 το πρώτο εξάμεινο σπουδών. Με πόσα χρήματα θα χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί σε πληρωμή εκτάκτου προσωπικού για να μπορώ να βγάλω το πρώτο εξάμεινο πέρας. Δεν μπόρεσα να το βγάλω, τους μετέφερα όλους στο δεύτερο εξάμεινο και αυξήθηκε το κόστος από 3.200 το χρόνο που πληρώναμε έκτακτο προσωπικό, φτάσαμε στα 3.850. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αφού δεν μας ακούνε, δεν έχουμε δηλαδή την αυτονομία και λέω εγώ θέλω 80 φοιτητές ανά τμήμα. Και μου στέλνουν 110 με τις μεταγραφές 160, με αλλοδαπούς αλλογενείς κατατακτήριες 210. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό και τα χρήματα δεν επαρκούν. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κάνουμε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία φροντίζουμε να είναι σε υψηλό επίπεδο. Δεν θέλω πολλά στο ΤΕΗ Αθήνας ή γενικότερα στα ΤΕΗ και να περνάνε έτσι χατηρικά, δεν είναι παραγωγικές σχολές. Θέλουμε κάποια με υψηλό δίκτυο ποιότητας. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση έχουμε συστήσει και γραφείο ποιότητας και παρακολουθούμε να πάρουμε και ISO κανονικά για τις μεταπτυχιακές μας σπουδές. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε βάλει κάποια δίδακτρα. Διότι δεν θα γινόταν αλλιώς να μπορέσω να δώσω το 15% στον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και το 35% στο Ίδρυμα για να μπορώ να πληρώσω μετά εκτάκτους. Κάνω αυτή τη δουλειά. Σας λέω ότι είχαμε μία μείωση, ένα κούρεμα σε εισαγωγικά των 10 εκατομμυρίων που είχαμε στο παρελθόν, μείναν 6 εκατομμύρια. Είναι η τέταρτη χρονιά που παιδευόμαστε με τα 6 εκατομμύρια να βγάλουμε να πληρώνουμε 3.800 το χρόνο. Η περιγραφή, η δυσμενής περιγραφή των οικονομικών, όλοι όσοι τοποθετήθηκαν, τη δυσμενή περιγραφή των οικονομικών την κάνανε. Ναι. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Ακούστε όμως και το τελευταίο, ότι αυτά τελειώσανε. Και του χρόνου θα χρειαστώ να πάρω 110 καθηγητές έκτακτο προσωπικό και να έχω budget 3.800.000, τα οποία ο τακτικός προϋπολογισμός δεν μου τα δίνει. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων να πάρουμε κάποια χρήματα, να τα έχουμε στην άκρη, να μπορούμε να ενισχύσουμε και να πάρουμε το κατάλληλο προσωπικό για να συνεχίσουν οι σπουδές στα ιδρύματα. Λοιπόν, θα σταματήσω. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα μπορούσα να. Ωραία, αλλά είστε τρεις, οπότε. Κύριε Πρόεδρε, το μείζον θέμα σημερινή συζήτηση είναι ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης. Κοιτάζουν όλοι στην αίθουσα τα ΤΕΗ και τι θα πούν για τη θέση τους στο χάρτη της ανώτατης. Όσο μπορώ πιο σύντομα, δεν είναι μόνο προσωπικές θέσεις, ερχόμαστε από σύνοδο προχθεσινή που και εκεί κάναμε κάποιες συζητήσεις. Καταρχήν, παλιότερα θα προσθέσω ότι είπε ο συνάδελφός μου. Κύριος Καπετανάκης, λοιπόν. Βαγγέλης Καπετανάκης, ο πρόεδρος της ΤΕΗ Κρήτης και μέλος τριμελούς γραμματείας. Όλα τα ιδρύματα πλην ενός ψήφισαν να τεθεί βάση του 10. Είναι παλιότερη απόφαση συνόδου. Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα για ξένους. Προπτυχιακά προγράμματα για ξένους. Προσπαθούμε, δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους. Εξ αποστάσεως στην Αγγλική, για όλο τον κόσμο ερώτησε κάποιος. Ναι, πρέπει να κάνουμε ψηφιακό υλικό με το οποίο θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και εκεί πρέπει να αναπτυχθούν δραστηριότητες. Για τη χωροταξική κατανομή. Έχουμε πλήρη συνέστηση ότι περισσότερο στα ΤΕΗ και λιγότερο στα πανεπιστήμια φυσικά υπήρξε μία διασπορά, έτσι λέγεται. Θα έπρεπε η τοποθέτηση των τμήματων ή των ιδρυμάτων στο χάρτη της χώρας να γίνεται με βάση ένα στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Αυτό θα έπρεπε να βασίζεται πάνω στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Δεν τα έχουμε αυτά. Σε ανάπτυξη των περιφερειών. Το Υπουργείο Παιδείας και τα Ιδρύματα θα μπορούσαν να τοποθετήσουν γνωστικά αντικείμενα και σπουδές. Τώρα πλέον έχουμε τμήματα σε ασχατίες της χώρας με ισχνή στελέχωση, πιθανόν επειδή δεν δόθηκαν θέσεις. Έχουμε λοιπόν και υπάρχει ένα άλλο κατάλογο. Μην μιλάτε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε και ένα άλλο κατάλογο τμημάτων, ο οποίος
μας δείχνει πολλαπλότητα του ίδιου αντικειμένου σε πολλά σημεία της χώρας, ακόμα και το κακό ζήτημα της πολυεδρικότητας πολλών ιδρυμάτων που έχουν μονά τμήματα χωρίς ακαδημαϊκό περιβάλλον να σπουδάσουν οι νέοι μας. Αν κάνουμε λοιπόν σύμπτυξη, κύριοι βουλευτές, αν επιχειρήσουμε μια σύμπτυξη, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει δεκτικότητα σε όλα τα ιδρύματα, αυτό που λέγεται σύμπτυξη με πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Αν ερωτηθούν οι πριτάνοι των πανεπιστημίων και οι κοινότητές τους, θα δούμε ότι η δεκτικότητα για να υπάρχουν τέτοιου είδους συγχωνεύσεις δεν είναι πολύ μεγάλη. Ξεκινήσαμε ζήτηση στην Κρήτη για δεύτερη φορά. Φαίνεται να προσφέρεται η συγχώνευση τμήματων μέσα στο ίδιο ίδρυμα, η μετακίνηση τμήματων του ιδρύματος προς τη Μητρόπολη του. Ζυγισμένα βάζω τις εκφράσεις. Και βεβαίως ομοσπονδιακά, ομόσπονδα σχήματα εντός περιφερειών, γεωγραφικών ή αλαίως, τα οποία σταδιακά θα οδηγήσουν και στη συγχωνεύση ιδρυμάτων. Αυτά τα ομόσπονδα σχήματα θα οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας, θα κάνουν όσμωση, θα γίνει συναξιοποίηση ανθρώπινων πόρων και υποδομών. Πιστεύουμε ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η πολιτική ηγεσία να εξετάσει με παρενέσεις στα ίδια τα ιδρύματα, να εξετάσει τις δυνατότητες συγχωνεύσεων μεσοπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ιωαννίδης από το Ερευνητικά Κέντρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς και όλους τους... Ο κύριος Κοκώσης. Ναι, και όλους τους συμμετέχοντες βουλευτές όλων των κομμάτων. Με την έκκληση... Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί οι προλαλήσαντες νομίζω κάλυψαν όλα τα θέματα της χρηματοδότησης. Νομίζω ο κύριος Μπρατάκος κάλυψε το θέμα για τα τμήματα. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η αναδιάταξη του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα στην αναδιάταξη αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί και η συμμετοχή των ερευνητικών κέντρων και των ερευνητικών Ινστιτούτων. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί όταν μιλάμε για ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, σίγουρα η αναδιάταξη είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να είναι από τις κύριες προτεραιότητες του διαλόγου. Θέλουμε επίσης να πούμε ότι σίγουρα η βάση του 10 έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο μετά το 2010. Η κατάργηση της βάσης του 10 άλλαξε τον χάρτη των εισαγωμένων στα ιδρύματα και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Μην ξεχνάμε ότι και στα πανεπιστήμια υπήρχαν ιδιαίτερα στα τμήματα ξένων γλωσσών, υπήρχαν πάρα πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Επίσης πιστεύουμε εμείς σαν Ομοσπονδία, η ΟΣΕΠΤΕΗ πιστεύει ότι οι μεταγραφές ήταν ένας πολύ μεγάλος αρνητικός παράγοντας στην εύρυθμη λειτουργία τόσο των κεντρικών ιδρυμάτων όσο και των περιφερειακών ιδρυμάτων. Αποψήλωσε τα περιφερειακά ιδρύματα και γιγάντωσε τα κεντρικά ιδρύματα με αποτέλεσμα να μην έχουν τους πόρους να λειτουργήσουν σωστά. Επίσης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το κράτος, η πολιτεία, να εξασφαλίσει τους πόρους ούτως ώστε τα περιφερειακά ιδρύματα να μπορέσουν να σητήσουν και να παρέχουν και δωρεάν διανομή στους φοιτητές, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το μεταναστευτικό φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των μεταγραφών, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ένα ελληνικό φαινόμενο το οποίο αντί να ελαττώνεται, κάθε χρόνο γιγαντώνεται. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό να βρεθεί λύση στις μεταγραφές. Επίσης θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ και με τον κύριο Ευσταθόπουλο και με τον κύριο Μπρατάκο ότι επί της ουσίας ο 4009 πολλά άρθρα τα οποία ίσχυαν έχουν σταματήσει να ισχύουν πλέον. Επίσης συμφωνώ και με την ΠΟΣΔΕΠ ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τα 7 μελή μαζί με κάτω από την ομπρέλα της ΑΠΕΛΑ με κλειστές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι τα 15 μελή τα οποία έχει προτείνει το Υπουργείο και τα οποία είναι λίγο πάνω κάτω περίπου με την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ, ίσως μια βελτίωση θα είναι ακόμα καλύτερη, λύνει αυτό το πρόβλημα. Εμείς απλώς θα θέλαμε μία μικρή παρατήρηση στα 15 μελή, επειδή έχουμε λιγότερα μέλη ΕΠΣΙΛΟΝΠΗ συγκριτικά με τα μέλη ΔΕΠ, να υπάρχουν, αν υπάρχει ένα όριο, ένα πλαφόν φερρυπίν για τμήματα τα οποία έχουν κάτω από 20 μέλη ΕΠΣΙΛΟΝΠΗ, να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται 10 μελή αυτά τα τμήματα. Επί της ουσίας όμως συμφωνούμε και με την ΠΟΣΔΕΠ και με το Υπουργείο και είναι μία θετική εξέλιξη, την οποία στην ουσία ανατρέπει πάλι κάποιες διατάξεις του νόμου 4009. Τα 7 μελή και το ΑΠΕΛΑ που κατά τη γνώμη μας δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα.
Τέλος, θέλω και εγώ να τονίσω επί της φιλοσοφίας ότι η οικονομική αυτοτέλεια των ιδρυμάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Δυστυχώς και εμείς σαν ίδρυμα στον Πειραιά έχουμε πάρα πολλά μεταπτυχιακά, τα οποία δυστυχώς συντηρούν τα προπτυχιακά τμήματα, διότι είναι από τα ελάχιστα ιδρύματα ο Πειραιάς που δεν έχει προηγούμενα αποθέματα, έτσι αποθεματικά στις τράπεζες. Επομένως, εάν δεν είχαμε τα μεταπτυχιακά, τα μισά προπτυχιακά τμήματα δεν θα ήταν σε θέση να λειτουργήσουν. Θεωρητικά θα πρέπει το κράτος να εξασφαλίζει και δημόσια δωρεάν παιδεία για τα μεταπτυχιακά. Αυτή τη στιγμή όμως, ένεκα της μεσούς οικονομικής κρίσης, νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε με τους πόρους που βάζουμε τα δίδαχτα με τα πτυχιακά προγράμματα, τουλάχιστον την λειτουργία των ιδρυμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ήρθα.